καταγραφές όπου κάποιος διώκεται για στάση συνωμοσία ή οτιδήποτε. Εκεί όμως υπήρχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε μια κάστα, άλλωστε τα κάστα, η οποία βεβαίως φοβόταν για την εξουσία της. Αυτή είχε το χρυσό, είχε το χρήμα και τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται όλους τους υπολείπους. Στο Βρετανικό Μουσείο υπάρχουν πολλές επιγραφές, όπου από τους ναούς της Μεσοποταμίας γύρωσαν δάνεια. Δάνεια προς καλλιεργητές φυσικά και οποιοδήποτε άλλο χρειαζόταν την εποχή εκείνη. Το ενδιαφέρον είναι ότι άρα λοιπόν το χρήμα δεν γεννιέται ως μέσο συναλλαγής. Γεννιέται ως μέσο συναλλαγής και ταυτόχρονα ως μέσο εκμετάλλευσης. Που διευρύνει και βαθύνει την εκμετάλλευση. Κοινωνίες που δεν έχουν ανάγκη να χρησιμοποιήσουν το χρήμα ως διεύρυνση και πάθερμα της εκμετάλλευσης, δεν το χρησιμοποιούν πλάτια. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει, για παράδειγμα, στον ελλαδικό χώρο, όπου ο μυκηναϊκός πολιτισμός παράπληγος δεν χρησιμοποιούσε ως ενδιάμεσο, μέσω συναλλαγής δηλαδή, το χρυσό και το ασίμι, αλλά σαν ποσότητες και κυρίως με κρίκους. Για όσα από εσάς έχουν εξοικειωθεί, έχουν δει ή έχουν ασχοληθεί με τη φαραωνική Αίγυπτο, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές τυπογραφίες με μεταφορές κρίκων χρυσού ή ασημιού, όπου με αυτόν γινόντουσαν είτε δωρεές στους θεούς, στο ιερατείο δηλαδή, λοιπόν, είτε γινόντουσαν συναλλαγές. Αυτό τουλάχιστον το ξέρουν από τις τυπογραφίες. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι αυτό μπορεί να ήταν το ιδανικό. Μπορεί να μην συνέβαινε αυτό στην τάξη, διότι δεν μπορεί να υπήρχε τόσο πολύ χρυσό. Παρ' όλα αυτά όμως ξέρουμε ότι οι Φαραώ ξεσκίζονταν να ελέγχουν την Ουβία. Έτσι, το βασίλειο της Νουβίας, όπου κατά μυθολογικούς ή βιβλικούς όρους ήταν και το βασίλειο της βασίλισσας του Σαβά. Εκεί κάτω ήταν στην Νουβία. Γιατί ήταν παραγωγός χρυσού, εξαιρετικός περιοχή με τεράστια παραγωγή χρυσού, ακόμη σήμερα. Εξού και το γεγονός δεν έχει φροντίσει η περιοχή να ανοίξει στο Σουδάν. Το Σουδάν δεν έχει πατήσει ποτέ στα πόδια του, δεν έχει αναπτυχθεί. Ακριβώς γιατί έχει τεράστιες ποσότητες χρυσού και άλλων πολιτικών μετάλλων, όπου βεβαίως οι δυτικοί από την εποχή της επικρατείας μέχρι σήμερα ξεσκίζουν συνολικά τη χώρα και τη μονίμως την κρατάνε σε κατάσταση δηλαδή διάλυσης, όπως και πολλές άλλες χώρες. Έτσι, νίκη, ιδία, πράγματα, ιστορίες και όλα αυτά. Γιατί είναι πολύτιμος, φοβερός πλούτος και πάπτωχοι άνθρωποι. Από την Ουβία λοιπόν, οι Φαραώ έφεραν χρυσό και πιστοφόρους. Γι' αυτό και πολλές στιγουγραφίες, ειδικά όταν γίνεται το διπλό διάδειγμα στους Φαραώ, που υποδηλώνει τι, το βασίλειο της Άνω Αιγύπτου και της Κάτω Αιγύπτου που έπαιρνε και την Ουβία μαζί, η φρουρή του είναι μαύρη. Μαύρη, μα πίσω κατράμι. Δηλαδή θέλω να πω ότι τους φέρναν από την Ουβία, εξαιρετικοί πολυπιστές οι ίδιοι. Και τους φέρναν από την Ουβία. Και τους συντηρούσαν κυρίως σαν φρουρά του Φαραώ. Και ο λόγος έχει πολλές άλλες αιτίες. Οι μισθοφόροι δεν εξεγείρονταν εύκολα. Δεν έστρεφαν τα όπλα εύκολα ενάντια σε αυτό που τους πλήρωσε. Να βρεθεί άνθρωπος να τους πληρώσει εκείνη την εποχή, μάλλον δύσκολο. Πιο πολύ από Φαραώ. Οπότε ήταν πιο σίγουροι ως φρουροί του Φαραώ σε κάποια στιγμή. Και μετά, διότι γινόντουσαν συστηματικά εξεγέρσεις, ειδικά μετά τον 9ο-8ο αιώνα π.Χ. Και αυτό κατακλείζει όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου και του ελλαδικού χώρου. Έχουμε την κατάρτιση, πτώση, τη διάλυση της ανακτορικής οικονομίας. Είναι το τελευταίο υπόλοιμα της οικονομίας της αλληλεγγύης ή της οικονομίας των γεννών, όπως το λέγονταν. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της αλληλεγγύης? Είναι ότι φρόντιζε ο άνακτας για να περνάνε όλοι καλά. Ο καθένας όμως είχε τη δική του θέση μέσα στην κοινωνία. Εφόσον όμως το υπερπροϊόν το είχε ο άνακτας, φρόντιζε όλοι να περνάνε καλά. Στην οικονομία της αλληλεγγύης δεν υπάρχει φτώχεια. Δεν υπάρχουν πέτες. Δεν υπάρχουν ζητιάνοι δηλαδή. Δεν θα βρει κανένα τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν καν αναφορές για αυτό. Η κοινωνία των γενών
και η οικονομία της Ευρωπαϊκής που φρόντιζε για όλους. Δεν υπάρχει κανένας που να έφτανε λόγω ατυχήματος στη ζωή του, έτσι, η γερατιό, να έφτανε σε σημείο. Και μάλιστα έχει υπάρχει το αρχαιολογικό παράδοξο ότι εκείνη την εποχή ο μέσος όρος ζωής ήταν πολύ μεγαλύτερος από το μέσο όρο ζωής που, που διαπιστώνεται κυρίως στην αγροτικά μνημεία, έτσι, την εποχή των λεγόμενων ομηρικών χρόνων που είναι μετά τη σμήκη της. Πέφτει δραματικά το μέσο όρο ζωής. Το γιατί θα το δούμε μετά. Έχει παίζει μεγάλο ρόλο το χρήμα σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, το χρήμα το λοιπόν το χρησιμοποιούσαν σαν αποθησαυρισμό για να μπορέσουν να αναπτύσσουν το εμπόριό τους οι πόλεις των Μυκηνών. Αυτό ήταν. Αλλά μέσα στην κοινωνία τους, στην οργανωμένη κοινωνία των γενών, που ακόμη ήταν πολύ ισχυρή η παράδοση των γενών, η αλληλεγγύη κυριαρχούσε και η οικιακή οικονομία με ελεύθερους καλλιεργητές φυσικά. Και όχι πως δεν υπήρχε δουλειά, αλλά ήταν πολύ περιορισμένη και κυρίως ήταν η κόσιμη δουλειά. Και κυρίως βέβαια η εχμάλωτη από τους πολέμους που κάναν θητεία κιόλας. Ξέρουμε ότι από τις πυγραφικές, από τις μυκηναϊκές πυγραφικές, ότι κάναν θητεία, δηλαδή τους αφήναν και ελεύθερους σε κάποια στιγμή και όλα αυτά και δεν ζούσαν με την λογική πράγμα δούλου την εποχή εκείνη. Μην πάμε ναι, στο μυαλό, ας πούμε, στον Αμερικανικό Νότο και στον τρόπο που καμία σχέση. Ο σεβασμός απέναντι στον εχθρό, απλά του παίρναν τη δουλειά. Αυτό ήταν την ουσία. Και εξαρτώταν αυτός από την πόλη στην οποία, η οποία είχε νικήσει. Άρα δεν είχαν ανάγκη χρήματος. Και δεν αναφέρονται δύο τύπου συναλλαγές. Υπήρχαν μόνο σε επίπεδο εμπορίου και συσσόρευσης ή αποτύπωσης του ύφετ προϊόντος. Λοιπόν, και πάλι σας λέω με κρίκους ή ποσότητες ή βόλου ή όπως θα το πούμε κομμάτια δηλαδή που αφορούσαν ασήμι και χρυσό, αλλά χρησιμοποιούσαν και άλλα. Χρησιμοποιούσαν το χαλκό και χρησιμοποιούσαν δημητριακά. Το δημητριακό γιατί είναι πολύ εύκολο και το λάδι πάρα πολύ. Γι' αυτό κιόλας είχαν φροντίσει από πάρα πολύ νωρίς να φτιάξουν τα πιθάρια. Συγκεκριμένα πιθάρια συγκεκριμένου βάρους που μπορούν να μεταφέρονται εύκολα και να μπορεί να γίνονται συναλλαγές. Λοιπόν, αλλά μέσα στην κοινωνία αυτή κατά αυτή, μεταξύ τους δεν υπήρχαν τέτοιες εγχρήματες συναλλαγές. Πολύ σπάνια. Και, και το ιδιαίτερο στον ελλαδικό χώρο είναι ότι δεν υπάρχει δανεισμός. Τουλάχιστον δεν το γνωρίζουμε από την αποκριογράφηση της γραμμικής Β, γνωρίζουμε τον μυκηναϊκό πολιτισμό, δεν υπάρχουν αποτυπωμένες δανειακές σχέσεις. Σχέσεις δανειστή-δανειζόμενο. Όπως για παράδειγμα υπάρχουν, προηγουμένως στο κωδικό του Χαμουραμπή. Ξέρουμε από τις καταγραφές στη φαραωνική που είχαν πολύ συστηματικές σχέσεις οφειλέτη-δανειστή. Σωστά. Και η εγχρήματη κατάσταση που παράγεται από αυτό. Όμως δεν υπήρχε στον ελληνικό χώρο, δεν ξέρουμε για τους μινοίτες. Δεν ξέρουμε γιατί δεν είχε υπογραφεί η γραμμική Α, ούτε ξέρουμε την ηρωελή. Κατά πάσα πιθανότητα είχαν μεικτή γραφή αυτή, με μεταβατική κατάσταση πολιτισμού. Δεν ξέρω αν έχουμε κάνει μυκτικό, δεν ξέρω πλακώσει. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ακριβώς και δεν έχει καταγραφεί. Πάντως δεν έχουμε πιστοποιημένες τέτοιες καταστάσεις στον ελληνικό χώρο, τουλάχιστον από τους αρχαιούς, όπως τους λέγανε και τους ονομάζανε. Καταπίπτει η αναθωρική οικονομία. Με έναν εντυπωσιακό τρόπο εξαφανίζεται με μια στη διάρκεια σχεδόν ενός αιώνα και εγώ όλα τα παλάτια, τα ανάκτορα. Εξαφανίζονται οι άνακτες. Δεν ξανακατοικούνται οι ακροπόλεις, οι μυκηναϊκές ακροπόλεις και τα παλάτια τους. Μάλλον δεν ξανακατοικούνται από άνακτες. Όμως κατοίκηση υπάρχει. Παράδειγμα, θυμάμαι, πώς το θυμάμαι τον αρχαιολόγο κάτω στη Σαλαμίνα. Ένα αρβανίδικο όνομα είναι. Όπου Σαλαμίνη, δεν είναι και μην αρβανίδι. Λόλος, μπράβο. Λοιπόν, που είναι καθηγητής της αρχαιολογίας στην Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Και όταν το ρωτάγαμε και του λέω, καλά, εκεί έχει το ιδιαίτερο το εξής, μερικές φορές, είναι η ιστορία γίνεται συνωμοσιολογική. Γιατί
από τα ομιλικά επί ξέρουμε ότι δύο άνακτες ήρθαν από τη Σαβανίνα, όχι ένας. Ήταν τα αδέρφια. Έτσι, ο Αιάτης που ήταν ο αδερφός Τελαμόνας. Ο Τελαμόνα ήταν, δύο αδέρφια. Λοιπόν, τώρα, τα δύο αδέρφια σημαίνει ότι το ανάκτορο που θα έπρεπε να βρεις, θα έπρεπε να έχει δύο εστίες και όχι μία. Η εστία είναι εκεί που ήταν ο θρόνος, το άνακτα, να το πούμε θρόνο, και που εκεί μαζευόταν το ανακτορικό του συμβούλιο κτλ. Το βλέπουμε στις Μυκήνες που είναι πολύ πιο έντονο, ας πούμε, που το χαρακτηριστικό της κεντρικής αίθουσας το ανακτορ, τέσσερις στήλες, στη μέση η εστία. Που πάντα είχε φωτιά και από πάντα είχε μια τρύπα κιόλας για να γίνει αυτή τη ιστορία. Λοιπόν, λογικά, αλλά λέμε ότι είναι μύθος, έτσι, εφόσον είναι κι όμως, παιδιά, στην Ομιλική Σαλαμίνα, η αρχαιολογική σκαπάνη βρήκε δύο εστίες, δύο κεντρικές αίθουσες στο ανάκτορο. Και η μία ήταν λίγο πιο ψηλά από την άλλη, γιατί είναι επιτηνές. Το σημείο που είχε φτιαχτεί το ανάκτορο. Δηλαδή σε κάνει και προβληματίζεσαι, λες κάτσε ρε. Και να τα μας έχει σωθεί με τα ομιλικά που μας έχουν σωθεί τέτοια ιστορική ακρίβεια, βεβαίως δεν μπορεί να αποδειχτεί. Απλά σε κάνει να σκέφτεσαι, έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, όταν το ρωτήσαμε καλά, μας είπε ότι και εδώ πραγματικά η σκαπάνη έδειξε ότι κάηκαν την ίδια περίοδο που κάηκαν όλα τα άλλα ανάκτορα, τα μικυναϊκά, κάηκε και στη Σαλαμίνα. Καταστράφηκε και κάηκε. Στην ερώτηση, ναι, αλλά ξανακατοικήθηκε το μέρος. Βεβαίως, λέει, μετά από κάποια χρόνια, κάποιοι φράξανε τις εισόδους στις κεντρικές αίθουσες, χτίσανε τις εισόδους, και χρησιμοποιήθηκε ο χώρος ως παχνί για ζώα. Δηλαδή υπήρχαν εκτινοτρόφοι που ζούσαν εκεί. Άνακτες, κανένας. Δεν ξανακατοικήθηκε με την μορφή του ανακτορικού τύπου πολιτισμού του Μυκηναϊκού. Από εκείνη την εποχή, μέχρι περίπου τον 7ο-6ο αιώνα, ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου στην ελλαδική περιοχή, όπου γεννάει και το... Γεννάει και το χρήμα αυτό καθ' αυτό, δηλαδή ως βασικό μέσο διάμεσο, διάμεση μέτρηση της αξίας, των τιμών δηλαδή, όπως διαμορφώνεται και σαν αποθήκευση αξίας, δηλαδή από θησαυρισμός, όπως τα λέγανε εκείνη την εποχή. Τι γεγονότα συμβαίνουν αυτή την εποχή, σε αυτή την περίοδο δηλαδή. Εάν μείνουμε στους οικονομολόγους, αυτά που λένε οι οικονομολόγοι, τι σου λένε οι οικονομολόγοι, είναι μέσω συναλλαγής. Τα υπόλοιπα ήρθανε με την πορεία. Αλλά μέσω συναλλαγής. Όπως και σου λένε για την πίστη, ότι στην ουσία της είναι για πώς γεννήθηκε η πίστη, η τραπεζική πίστη. Το διδίνανε δάνεια για να επέκταση της δραστηριότητάς τους. Έτσι. Προκύει επειδή με την τρία. Η πίστη γεννήθηκε ως μορφή εκμετάλλευσης της μεγάλης εισόδησης πλούτου ενάντια σε αυτό που δεν είχε. Ιδιαίτερα στον ελεύθερο. Στον ελεύθερο καλλιεργητική τεχνίδι. Έτσι γεννήθηκε η πίστη. Βεβαίως εξελίχθηκε ιστορικά, αλλά και το χρήμα γεννείται και ως μέσο εκμετάλλευσης. Ταυτόχρονα, τι γίνεται αυτή την εποχή. Εδώ έχουμε τρομακτικές αναστατώσεις. Τρομακτικές αναστατώσεις. Πρώτη κυρία, εμφανίζεται ως κοινωνικό φαινόμενο η φτώχεια. Δεν υπήρχε πριν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα ομιλικά έπι, στην Ιλιάδα, δεν υπάρχει αναφορά σε πέτες, ζήτουλες και ιστορίες και θήτες και όλα αυτά τα πράγματα. Θήτης ποιος ήτανε? Θήτης ήταν εκείνος που δούλευε για λογαριασμό άλλου. Ανελεύθερος, όπως τον έλεγε ο Αριστοτέλης, όπως και τον δούλο. Δεν ήταν δούλος, εργάτης ήταν. Δηλαδή, εκπιστωνόταν για την εργασία του. Αυτός ήταν ο θήτης. Αλλά στην αρχαιότητα, ο εργάτης και ο δούλος ήταν το ίδιο πράγμα. Ήταν το ανελεύθερος, διότι όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, δεν είναι ελεύθερος όποιος για άλλον δουλεύει. Το πρότυπο ήταν ο αυταπασχολούμενος, δηλαδή αυτός που δουλεύει για τον εαυτό του. Αυτό ήταν το πρότυπο την εποχή εκεί. Και το πρότυπο της δημοκρατίας, παρακαλώ. Χάρη σε αυτούς νίκησε η δημοκρατία.
σε αυτούς που δούλευαν για τον εαυτό τους, στον ελευθεροτεχνίτη, στον ελευθεροκαλλιεργητή κτλ. Ο μεγάλος δεχτός ποιος ήταν? Αυτοί που συγκέντρωναν το πλούτο στα χέρια τους. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που γίνεται εδώ είναι τι? Η μεγάλη κοινωνική διαφοροποίηση σε πλούτο και φτώχεια. Για πρώτη φορά η φτώχεια δεν είναι προϊόν κακής συγκυρίας. Είναι προϊόν κοινωνικό, είναι καθαρά κοινωνικό πλέον φαινόμενο. Για να σας διαβάσω τον Ισίωδο, από τον Ισίωδο, έργα και ημέρες. Έτσι ένα απόσπασμα. Μάλλον πριν από αυτό, η έννοια του χρήματος αποτυπώνεται σε πάρα πολλές υπογραφές της εποχής αυτής ή σε κείμενα που διασώζονται προς το τέλος βεβαίως της περίοδου. Ο Θεόγνης ο Μεγαρεύς, για όποιον γνωρίζει, έλεγε: «Χρήματα, μονάχα τα χρήματα κάνουν τον άνθρωπο και ήμουν αυτός που θέλω. Φυσικά δεν θα σώπαινα και οι καλύτεροι θα με δέχονταν για φίλο. Τώρα όμως, σε τι μου χρησιμεύουν οι γνώσεις μου? Παντού με περιφρονούν, παντού με αποφεύγουν. Ξέρω, όχι λιγότερα από τους άλλους, όμως η φτώχεια έδεσε τη γλώσσα μου». Τέλη 7ου, αρχές 6ου. Έτσι, υπάρχουν αυτό. Πάμε στον Ισίωδο. Ο Ισίωδος προσπαθεί να δώσει συμβουλές στον αδελφό του. Και τι του λέει? Συγγνώμη να το βρω κιόλας. Καταρχάς, ο Ισίωδος θεωρήθηκε από τους πρώτους μελετητές της αρχαιότητας ως σκοτεινός φιλόσοφος. Γιατί ήταν πεσιμιστής, δηλαδή από αυτή την κατάσταση της εποχής του, με πολύ μαύρα χρώματα. Εξού και το περίφημο, την περίφημη διήγηση για το αηδόνι και το γεράκι. Λέει, και τώρα μια διήγηση θα πω στους βασιλιάδες, αν και έχουν γνώση περίσσια. Οι βασιλιάδες της εποχής εκείνης δεν έχουν καμία σχέση με τους βασιλιάδες, τους άνακτες των Μυκηνών. Οι βασιλιάδες εκείνη την εποχή εκφράζουν το ολιγαρχικό πολιτεύμα, δηλαδή την ισχύ και την επιβολή της ολιγαρχίας του πλούτου. Έτσι, στα ειδόνι μίλησε το γεράκι το ομορφόλεμο, εκεί που το έφερνε ψηλά-ψηλά μέσα στα σύννεφα κρατώντας το στα νύχια και μύρονταν κείνο θλιβερά στα νύχια του τα χάμψα. Και το γεράκι μίλησε και σκληρό λόγο του είπε: «Δύστυχο, τι είναι που σε κάνει και λαλείς, σε κρατάει πολύ γερότερό σου και πας όπου σε πάω, ας είσαι και τραγουδιστής. Και όπως μου κάνει όρεξη, μπορεί και να σε φάω ή να σε αφήσω αν θέλω. Άμυαλος είναι εκείνος που τα βάζει με τους δυνατότερους. Να νικήσει δεν μπορεί και άλλα πολλά βάσανα παθαίνει». Αυτά είπε το γεράκι το γοργόφτερο, πλατιφτέρουγο πουλί. Ο Ισίωδος αποτύπωνε εκείνη την εποχή σε μια κατάσταση όπου ο ίδιος λέει στα έργα δεν ήθελε να ζει. Λέει, «Ω, ήθε να μην γεννιόμουν εγώ τώρα στο πέμπτο γένος ή πριν να πέθαινα ή ύστερα να ερχόμουν. Τώρα κιόλας η σιδερένια φιλήσει βασιλεύει. Μήτε τη νύχτα θα πάψουν να τους σαρακοτρώνε, ναι, οι φοβερές οι έγνοιες που δίνουν οι αθάνατοι. Στην πραγματικότητα, εδώ κυριαρχεί αυτή η σύγκρουση πλούτου και φτώχειας, με απόλυτους όρους». Στον αδερφό του, τον Πέρση, του λέει το εξής: «Φρόντισε να δουλεύεις, αλλιώς θα πετάξεις πείνας. Δούλεψε τη γη, φρόντισε να έχεις πάντα από στις αποθήκες σου στάρι και άλλα αγαθά, αλλιώς θα πετάξεις της πείνας. Δεν υπάρχει τρόπος να επιβιώσεις». Αυτά είναι καινούργια κοινωνικά φαινόμενα, δεν υπήρχαν πριν. Το να πεινάσει κάποιος, γιατί για μια σειρά λόγους δεν μπόρεσε να είναι οι καλλιέργειές του να αποδώσουν σαν δεύτερος καλλιέργειτης, υπήρχε. Δεν υπήρχε το γενόν, δεν εξέλιξε, θα σου πει νέος, αλλά κανένας δεν δουλεύει να πεινάσει.
φρόντιζε η οικονομία της Αττικής. Φρόντιζε το υπερπροϊόν που συσσόρευε η κοινωνία. Φρόντιζε ο άνακτας. Υπάρχουν καταγραφές σε επιγραφές λογιστικού κύκλου, να το πούμε έτσι, πόσο στάρι δίνουν σε ποιους. Και ειδικά για να συντηρήσουν επαγγέλματα τα οποία σε κανονικές συνθήκες δεν παράγουν πρωτογενό, δηλαδή τροφή. Υπάρχουν καταγραφές όπου για παράδειγμα στις υφάντρες φροντίζανε να τους δίνουν το απαραίτητο προϊόν χωρίς να καταγράφει τη συναλλαγή. Η συναλλαγή ήταν εμπράγματι. Δηλαδή θέλανε την υφάντρα να υφαίνει και να υφαίνει με την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Άρα φροντίζανε και εξασφαλίζανε την ίδια. Και μάλιστα όχι μόνο την ίδια, αλλά και τα παιδιά της. Και τα παιδιά την εποχή εκείνη στους Μυκηναίους προτιώζονταν από την μάνα, αν δεν αναφέρεται πατέρας. Και έτσι, ας πούμε, στην υπογραφή, η κλειοϊφάντρα έχει ένα βρέφος, μία κόρη και μία θυγατέρα. Δηλαδή είναι διαφορετικές ηλικίες, έτσι. Τρία παιδιά. Λοιπόν, και την καταγράφανε. Και με αυτόν τον τρόπο φροντίζανε να έχει την διατροφική της επάρκεια, να το πούμε έτσι, σε αυτή την οικονομία. Αυτή οικονομία της αλληλεγγύης. Στην εποχή για την οποία συζητάει ο Ισίωδος, πάλι μιλάμε για τον τόμος αιώνας, η υφάντρα έπρεπε να ζήσει η ίδια, να κόψει το λαιμό της και φυσικά την οικογένειά της. Αλλάζουν τα ηλικία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Οδύσσια, που είναι μετέπειτα έργο στα ομιλικά έπη, έτσι, εμφανίζεται ο Ζητιάνος, ο Ζήτουλας. Σε τι μεταμφιέζεται ο Οδυσσέας? Σε επέτη, για να πάει στο ανάκτο. Και προσέξτε τη, η μέγιστη προσβολή προς τον οίκο του Οδυσσέα είναι όταν οι μνηστήρες τι κάνουν? Κλωτσάνε και διώχνουν τους επέτες. Είναι, πώς θα το πούμε ρε παιδιά, ο απόϊχος της οικονομίας των γενών, της αλληλεγγύης, ότι δεν μπορείς κάποιος που έρχεται στο σπίτι σου, στον άνακτα και προσωπικά βοήθεια και συνδρομή, να τον διώχνεις και να τον συμπεριφέρεσαι άσχημα. Ο ένας που τον που όντως φρόντισε, ένας από τους μυστήρες, που φρόντισε τον Οδυσσέα, όντας υπολογίζει μεταφυλισμένος σε επέτη, του είπε φύγε, τον προειδοποίησε να σηκωθεί να φύγει. Δεν τον άκουσε. Και βρήκε το τέλος που του αξίζει. Στην ουσία, για μένα, στην Οδύσσεια είναι μια επική καταγραφή της μεταβολής, της μεγάλης μεταβολής που έρχεται, της κοινωνικής και πολιτικής μεταβολής που έρχεται σε αυτούς τους αιώνες. Ποια είναι η μεταβολή? Ο πολιτισμός των γενών, της οικονομίας αλληλεγγύης, που συνθλίβεται, συντρίβεται από τον πολιτισμό της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, του ιδιωτικού πλουτισμού, που αντιπροσωπεύεται από τους μνηστήρες. Με μια διαφορά, ότι στην περίπτωση του Οδυσσέα νικάει η Οδυσσέας, δηλαδή ο εκπρόσωπος του πολιτισμού των γενών, έτσι, της οικονομίας αλληλεγγύης, της παλιότητας. Ενώ στην πραγματικότητα νικήσανε οι μνηστήρες. Γι' αυτό και έχει μια σημασία να διαβάσετε και τα ονόματα των μνηστήρων. Έχουν και αυτά συγκεκριμένη λογική, τα οποία δίνονται. Είναι ο πολιτισμός του για την πάτη μου. Κοιτάω την πάτη μου. Η έννοια της αλληλεγγύης δεν υφίσταται. Του ισχυρού. Αυτό που λέει και ο Ισίωδος, σκοτεινός φιλόσοφος, έτσι. Και φυσικά, λίγο μετά, μας έρχεται ο Ηρόδοτος, που λέει, έτσι, ο πόλεμος πατήρ πάντων, βασιλεύς πάντων, μάλλον λέει, έτσι, δημιουργός θεών και θνητών, έτσι, ελευθέρων και δούλων. Όταν στο λέει ο Ηρόδοτος αυτός, αυτό το πράγμα, δεν στο λέει όπως συνήθως οι φιλόλογοι λένε, ότι περιγράφει τη διαδικασία που ο Δίας δημιούργησε τον κόσμο. Αυτά είναι ανοησίες. Περιγράφει μια ιστορική κατάσταση όπου ο διαρκής κοινωνικός πόλεμος, παντού πόλεμος, ο ένας εναντίον του άλλου, διαμορφώνει την κοινωνία της εποχής. Διαμορφώνει τους θεούς, διαμορφώνει τους ανθρώπους, τους θνητούς δηλαδή, τις κοινωνίες των θνητών, διαμορφώνει τις κοινωνικές και ταξικές αντιθέσεις και διαφοροποιήσεις. Και εγώ ρωτάω, είναι τυχαίο ότι αυτή είναι ακριβώς την εποχή η γεννήτρια προβλήματα, με τη μορφή του νομίσματος πλέον. Αυτή είναι ακριβώς την εποχή. Σε δύο κυρία καμερόπρος που είμαι προηγούμενος, στην Αίγινα
και στη Λιβύα. Τελείως τυχαία, στην Αίγινα υπήρχε τρομακτικό εμπόριο, έτσι, το οποίο εμπόριο ήταν διαμετακομιστικό κυρίως καταρχήν από τον αντικισμό, τον πρώτο αντικισμό που είχε ξεκινήσει, και στη Λιβύα, διότι η Λιβύα κατέκτησε τη Μικρά Ασία, πήρε τις ελληνικές πόλεις. Και άρα το μεγάλο εμπόριο που ήταν μπροστά εκεί. Αναπτύσσεται αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι μόνο το εμπόριο. Το εμπόριο συσσωρεύει πλούτο. Η αφορμή ακόμη περισσότερο τη κοινωνία. Άρα το χρήμα συνδέεται με τη ιδιωτική διαφοροποίηση τη κοινωνία. Και εμφανίζεται τότε όπου είναι αδύνητη ανάγκη η κοινωνική διαφοροποίηση. Ταξική διαφοροποίηση, ο ιδιωτικό πολιτισμό, ό,τι φέρνει. Άρα το παραμύθι που μα λένε τα εγχειρίδια οικονομική, ότι είναι μέσο συναλλαγή και επινοεί και ω μέσο συναλλαγή, είναι παραμύθι. Ανάλογο με εκείνο που στην Παλαιά Διαθήκη λέει περί Αδάμ και Εύας. Βεβαίως, στην Παλαιά Διαθήκη σου δίνει ένα μύθο να λύσει ένα, έτσι, μεγάλο κοινωνικό ιστορικό πρόβλημα. Κατά είπα, το λύσει με αυτόν τον τρόπο. Και ακριβώς η σύγχρονη οικονομική σκέψη, σύγχρονη εννοώ από τότε που η οικονομία συγκροτήθηκε ως ξεχωριστό τρόπος σκέψης και αντίληψης, κυριάρχησε με τους μύθους της αστικής εποχής. Η μύθη της αστικής εποχής ποιοι είναι. Τι κυριαρχεί στην αστική εποχή. Το χρήμα. Και η αγορά. Άρα αυτά έχουν χαρακτήρα ανάλογο με τη θεολογική απόδοση που κάνουν τα θεϊκά κείμενα. Άρα, πώς θα γίνει. Είναι εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου. Εφόσον υπάρχει εμπόριο, εφόσον υπάρχουν συναλλαγές, θα πρέπει να υπάρχει χρήμα. Έλα ντε όμως που δεν ισχύει. Ιστορικά δεν ισχύει. Εάν το ψάξουμε ιστορικά λοιπόν, εφόσον ιστορικά δεν ισχύει, άρα και ιστορικά μπορεί να μην ξαναίσχυσε. Γι' αυτό κιόλας ο διαφωτισμός, οι μεγάλοι φωτεινοί φιλόσοφοι και που εντάσσονται εκεί και οι πολιτικο-οικονομολόγοι, πατέρες δηλαδή της επιστήμης, λειτουργούσαν με την έννοια του φυσικού δικαίου. Και όχι του ιστορικού και κοινωνικού δικαίου. Τι είναι δίκαιο δηλαδή από όπως αποτυπώνεται στην κοινωνία και στην ιστορία. Στη διαδοχή δηλαδή των εξελίξεων. Αυτοί έφεραν την έννοια του φυσικού δικαίου. Το φυσικό δικαίου τι είναι, είναι αυτό που είναι προσυδειάζει στη φύση του ανθρώπου. Αλλά ο άνθρωπος, κατά τους φιλελεύθερους ή μόνο φιλοσόφους που μας ήταν από τη Δύση, είναι όν ανιστότητον πέρα και έξω από κάθε κοινωνικό προσδιορισμό. Ο Βολτέρος έλεγε, εγώ είμαι Γάλλος, αλλά είμαι Γάλλος, όχι μεγάλο, είμαι Γάλλος εθνικότητας, είμαι Γάλλος, έτσι, αλλά κατά λάθος, γιατί έτυχε να γεννηθώ στη Γαλλία. Δεν γίνονται ιστορικά λάθη, υπάρχουν συγκεκριμένες λόγες, γιατί το λέγει, ο φιλελεύθερος εποχής θεωρούσε ότι μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ανάλογα με το τι συμφέρει στον ίδιο, σε ποιον συμφέρει να υπακούει. Ο Βολτέρος, ας πούμε, σκοτεύτηκε, πήγε στην αυλή του Τσάρου και όταν υπηρετούσε τον Τσάρο, ήταν μια χαρά. Όπου το οικονομούσε χοντρότερα. Από εκεί, από αυτή τη λογική, γεννήθηκαν οι σύγχρονοι αστή πολιτικοί. Του καθεστωτική πολιτική, πώς θα το πούμε. Τα πρότυπά τους πολλά. Που σου λένε, ναι, ξέρετε, παιδιά, ή υπηρετώ τον έναν, ή υπηρετώ τον άλλο. Το θέμα είναι πώς τα οικονομάμε. Ή πού έχουμε την καλύτερη προώθηση. Από τότε, από τη λογική του φυσικού δικαίου. Και κοιτάξτε μια μεγάλη σύγκρουση πολιτισμική που υπάρχει. Στην Ανατολή δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Η έννοια του φυσικού δικαίου μας τη φέρνει ο καθολικισμός και ο προτεσταλισμός. Κυρίως ο Καλβινισμός. Ο Καλβίνος μιλούσε με όρους φυσικών δικαίων. Και έτσι θεωρούσε την υποταγή στην εξουσία ο Καλβίνος ως φυσική ιδιότητα. Το ανθρώπου. Από αυτούς προήλθε λοιπόν η έννοια του φυσικού δικαίου. Η έννοια φυσικού δικαίου εδώ, σε τούτα εδώ τα κόμματα, δεν υπήρξε ποτέ. Ακόμη και με τον χριστιανισμό, όταν εξελίχθηκε, επειδή ήταν αναγκασμένος να απομειώσει πολλά στοιχεία από τον ελληνικό πολιτισμό για να μπορεί να επιβιώσει σε αυτά τα κόμματα, εντάξει, αναγκάστηκε με τους πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας να απαλλαγεί από αυτά τα οικουμενιστικά χαρακτηριστικά
που είχε και διατήρησε ο καθολικισμός και πάνω τους πάτησε οι αυτοκρατορίες. Δεν τα ήθελε. Προσδιορίζανε λοιπόν τον άνθρωπο με τα κοινωνικά του χαρακτηριστικά περισσότερο από ότι το κάνανε στη Δύση. Και αυτό έχει να κάνει με τα στοιχεία της εξέλιξης του που αναπτύχθηκε περισσότερο αυτό που λέμε κεφαλοκρατία, γιατί δεν αναπτύχθηκε στην Ανατολή και αναπτύχθηκε στην Δύση. Είναι ένα από τα στοιχεία αυτό που πρέπει να κοιτάσει. Λοιπόν, την εποχή εκείνη λοιπόν έχουμε μια μεγάλη κοινωνική διαφοροποίηση, η οποία βαθαίνει διαρκώς. Το πρώτο πράγμα που γεννιέται εκεί, σε ένα διοδιακή πόλεμο, είναι να βγει ένα δίκαιο το οποίο να κατοχυρώνει το δικαίωμα του εμπορεύεσθε στη βάση της ιδιοκτησίας. Να προστατεύει και να είναι ιερή η ιδιοκτησία και το εμπόριο που προέρχεται από αυτή την ιδιοκτησία. Άρα ο δανεισμός, άρα η εκμετάλλευση και η καταπίεση οικονομική. Ο πρώτο τέτοιο δίκαιο που ξέρουμε είναι το Δράκονα. Εξού και το τι έχει μείνει αυτό το πράγμα το οποίο γράφει και με αίμα. Πιανόν αίμα. Όσων αμφισβητούσαν την ιδιοκτησία, όσων αρνιόντουσαν να πληρώσουν το χρέος για να μην βουληθούν οι ίδιοι σαν δούλοι. Στοχολογιά στο αίμα της εποχής. Ο Πλούταρχος, το βίο του Σόλωνος, έτσι, και ο ίδιος ο Αριστοτέλης περιγράφει αυτή την εποχή με πολύ μαύρα χρώματα, που η δουλεία κατακτούσε όλες τις κοινωνικές τάξεις και βεβαίως ο ελεύθερος υποχωρούσε απέναντι στον σε αυτόν που χρωστούσε, έτσι, είτε γινόταν πλούτος ή κατήμωρος, ο τρόπος δηλαδή που λειτουργούσε η κοινωνία, που ήρθε βεβαίως η μεγάλη μεταλλήμωση του Σόλωνα, που δεν έλυσε το πρόβλημα, αλλά ήταν μια πρώτη βάση για να λυθεί. Σε όλες αυτές λοιπόν τις περιόδους, η κινητήρια δύναμη, η δύναμη που δηλητηρίαζε, έτσι όμορφα το έλεγε ο Φρίντριχ Χέγκελ, αλλά στην πραγματικότητα το παίρνει από τους αρχαίους φιλοσόφους την έννοια, η εγχρήματη οικονομία, στην αρχαία κοινωνία, στον τρόπο που εξελισσόταν, ήταν το δηλητήριο που δηλητήριαζε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές ίσες. Δηλητήριαζε τα πάντα και αποσύνδευε και δημιουργούσε στις διαδικασίες αποσύνδεσης της κοινωνίας. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου πλέον ο πλούτος μετριόταν και φυσικά μετριόταν με το χρήμα. Και τον τρόπο που συσσωρευόταν το χρήμα, ιδιαίτερα σε ασήμερη χρυσό, όπου κυριαρχεί βέβαια στα κόλτα στην Αθήνα, στην αρχαία Αθήνα. Έχει ενδιαφέρον το πώς περιγράφει τον πλούτο της αρχαίας Αθήνας, η ψευδοπολιτεία του Ξενοφόντα και ο ψευδόφωνος Ξενοφόντα. Δηλαδή είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος υποτίθεται ότι αποδίδονταν στην αρχή στον Ξενοφόντα, ενώ οι αρχαιολόγοι που κάθεται δεν ήταν του Ξενοφόντα. Κάποιο άλλο, αλλά έχει μεγάλη σημασία. Και ο ίδιος, ο Ξενοφόντας, τον οικονομικό, πώς περιγράφει τον πλούτο της Αθήνας. Συγγνώμη, σου λεπτό το βρω. Α, προηγουμένως, για παράδειγμα, να διαβάσουμε για το ζήτημα του Αριστοτέλη που έλεγε για την Αθηναίων πολιτεία, τι περιγράφει. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το πολίτευμά τους ήταν την εποχή εκείνη που πραγματικά κυριαρχούσε η εγχρήματη οικονομία και μέσω της εγχρήματης οικονομίας το εμπόριο του χρήματος και το εμπόριο πάντων. Λοιπόν, ήταν πέρα για πέρα ολιγαρχικό, ιδιαίτερα μάλιστα οι φτωχοί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Ήταν δούλοι των πλουσίων. Λέγονταν πελάτες και εκτίμωροι, γιατί με αυτή την συμφωνία δούλευαν στα χωράφια των πλουσίων. Όλη η γη βρισκόταν στα χέρια λίγων ανθρώπων. Και αν οι καλλιεργητές δεν πλήρωναν τα ενίκια, μπορούσαν και αυτοί και τα παιδιά τους να γίνουν δούλοι. Προ της Σολόνιας μεταλλήμωσης, προ της Ισάκτειας δηλαδή. Αυτό μιλάμε, 7ο-6ο αιώνα. Λοιπόν, από τους Έλληνες και Βαρβάρους, μας λέει στον 5ο αιώνα η ψευδοπολιτεία του Ξενοφόντα, η πολιτεία του ψευδοξενοφόντα, λέει, μόνο οι Αθηναίοι μπορούν να έχουν πλούτη, από όλους τους Έλληνες και όλους τους Βαρβάρους. Γιατί αν κάποια πόλη είναι πλούσια σε ξυλία για ναυτικήσεις, δηλαδή έχει περίσευμα, έτσι, πού θα την πουλήσει, αν δεν πείσει τον κυρίαρχο της θάλασσας να την αγοράσει, που τη συμφέρει να παραπουλήσει. Σε αυτό που κυριάρχος θάλασσα. Έτσι.
Και αν κάποια πόλη είναι πλούσια σε σίδερο, χαλκό, λινάρι, πού θα τα πουλήσει όλα αυτά, αν όχι στον κυρίαρχο της θάλασσας, δηλαδή στους Αθηναίους? Ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχουμε από τη μια πόλη την Ξυλία, από την άλλη το σίδερο, από την τρίτη το χαλκό, από την τέταρτη τα λινά υφάσματα, από την πέμπτη το κερί και ούτω καθεξής. Η Αθήνα είναι η πιο ποθητή και η πιο κερδοφόρα πόλη, λέει στον οικονομικό του ο Ξενοφώνου. Λοιπόν, από την άποψη του θαλασσινού εμπορίου και της ναυσιπλοείας, πρώτα απ' όλα, διαθέτει υπέροχα και ακίνδυνα λιμάνια, που τα πλοία μπορούν να κυροβολήσουν το καιρό της δοκιμίας. Έπειτα, φυσικά, πληρώνανε, έτσι. Έπειτα, σε πολλές άλλες πόλεις, δημιουργείται η ανάγκη κάθε φορά να μαζεύουν καινούριο φορτίο, γιατί το νόμισμα αυτών των πόλεων είναι τελείως άχρηστο έξω από τα σύνορα της πόλης. Ενώ στην Αθήνα υπάρχει αυθονία αντικειμένων έτοιμων για φόρτωση στα καράβια, λόγω των περισσευμάτων που αγόραζαν οι Αθηναίοι, κρατιόντουσαν στις μεγάλες αποθήκες κάτω στον Πειραιά και τα μεταπουλούσαν. Οι μάγκες δεν ήταν εξού και οι έμποροι και οι τοπογλύφοι. Θα δούμε παρακάτω. Λοιπόν, υπάρχει αυθονία αντικειμένων έτοιμων για φόρτωση στα καράβια. Και αν ο έμπορος δεν θελήσει να φορτώσει το πλοίο του με νέο εμπόρευμα στη θέση εκείνου που ξεφόρτωσε, έρχεται, ξεφορτώνει, παίρνει άλλο, έτσι, θα μπορέσει να πάρει το πιο καθαρό εμπόρευμα από όλα, δηλαδή το χρήμα. Γιατί όπου και αν πουλήσει το αθηναϊκό ασήμι, το τετράδραχμο, το αθηναϊκό τετράδραχμο, λοιπόν, παντού θα του δώσουν περισσότερα, σαν το δολάριο περίπου. Τη εποχή. Να, γιατί κατέρευσε η Αθήνα. Ένας από τους λόγους που κατέρευσε είναι αυτό. Τεράστια πλούτη στην αρχή, το κράτος βέβαια χρησιμοποιούνται αυτό το περίθεμα ώστε όλο και περισσότερο οι ελεύθεροι πολίτες που δεν μπορούσαν να κάνουν να δουλέψουν πλέον, γιατί ήταν ανταγωνιστικά τα συνέφερε. Αν ο άλλος έπαιρνε σε πολύ καλή τιμή σαν έμπορα στην Ξυλία από το ή τα ελληνά ή φαντά από την Περσία ή από αλλού ή από τις άλλες χώρες ή από τις πόλεις ή από τις Τουρκίες, έτσι, είχαν ιδρυθεί, γιατί να δουλεύουν οι φαντές στην πόλη? Αυτοί χάνανε το δικαίωμα. Εάν δεν είχαν γη, μένανε φτωχοί. Οι γινόντουσαν θήτες, δηλαδή δουλεύανε για άλλους. Σε αυτή την περίπτωση το φρόντιζε τότε η κλασική δημοκρατία να τους δίνει τα θεωρικά, δηλαδή λεφτά, ώστε να μπορούν να έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν στα κοινά της πόλης. Είτε στο θέατρο, είτε στην πολιτική διαδικασία της πόλης. Αυτή ήταν η λειτουργία πάντα του χρήμα στην κατάσταση του, για την οποία μιλάμε για το χρήμα. Και καθώς συνεισορευόταν αυτό το εμπόριο και το γινόταν όλη αυτή η διαδικασία, φυσικά αναπτύχθηκε η πρώτη μορφή σύγχρονης τραπεζικής. Άρχισαν δηλαδή να υπάρχουν εκτός από τους πολύ μεγάλους, πολύ πλούσιους γεωκτήμονες, ειδικοί άνθρωποι οι οποίοι κάνανε εμπόριο χρήματος. Δηλαδή, λειτουργούσε κατά κύριο λόγο δίπλα στις μεγάλες αποθήκες, στα μπαζάρια, να το πούμε, στις αγορές, και τι κάνανε, ανταλλάσσαν νομίσματα. Γιατί υπήρχε ανάγκη, υπήρχε το εμπόριο, έτσι. Είχε αναπτυχθεί τόσο πολύ, όπου για παράδειγμα, αναφέρεται στην περίπτωση, να αναφέρουμε ένα κείμενο, μια απόσπαση από το Δημοσθένη, παράδειγμα τοκισμού της εποχής εκείνης. Ο Χρήσιπος δάνεισε το Φορμίωνα 2.000 δραχμές. Δραχμή, τι έχουμε πει, χούφτα οβολών. Ο βολός είναι το μεταλλικό σουβλί. Μια χούφτα οβολών, η δραχμή. Λοιπόν, την εποχή εκείνη βέβαια η δραχμή ήταν νόμισμα πλέον. Έτσι, ασημένιο νόμισμα. Λοιπόν, ή χρυσό εννοείται. Ανάλογα με το τι κάνανε βρωμιές, αν έχεις κανένα βαρπάκι και πέρασε ένα διπλό νόμισμα, τα οικονομούσαν χοντρά κάποιοι. Έτσι φτιάχνανε και χρυσό και διπλό και φτιάχνανε και δενεκεδένιο για τους κακομοίριδες. Και τους τα πέραν όλα. Όπου το λιγαρικό κόμμα έρχονταν στα πράγματα. Ο Χρήσιπος λοιπόν δάνεισε το Φορμίωνα 2.000 δραχμές για θαλασσινό ταξίδι με επιστροφή και με τον όρο να πάρει στην Αθήνα, να το επιστρέψει δηλαδή, 2.600. Έτσι.
Όπως ο Φορμίωνας ισχυρίζεται πως μέτρησε στο Λάπιδο, στον Βόσπορο, 120 κυζικινούς στατήρες που τους δανείστηκε με τόκο και με εγγύηση το χτήμα του. Η τόκη αυτή ήταν ίση με το 1/6 του κεφαλαίου, ενώ ο κυζικικός στατήρας αντιστοιχεί εκεί με 28 αττικές δραχμές. Έτσι, δικαστές πρέπει να υπολογίσετε, γιατί ο δημοσιογράφος που έβγαζε τα λεφτά του έβγαζε ως δικηγόρος. Δηλαδή πήγαινε εκεί ως δοήτων υπέρ κάποια κακομοίρη στην εκκλησία, στην Ηλία, κυρίως στο λαϊκό δικαστήριο, να το πούμε έτσι. Πήγαινε εκεί πέρα και λέγε, κακομοίριζε. Λοιπόν, και λέει, έτσι δικαστές μου, πρέπει να υπολογίσετε τι ποσό είχε πληρώσει σύμφωνα με τα λεγόμενα. Οι 120 στατήρες μας κάνουν 3.360 δραχμές. Και ο τόκος από 30 μνάς και 63 δραχμές ανέρχεται σε 560 δραχμές. Όλο το κεφάλαιο αποτελείται από άθροισμα των δύο ποσών. Υπάρχει λοιπόν, δικαστές μου, ή θα γεννηθεί τέτοιος άνθρωπος που να πλήρωνε για 2.600 δραχμές 30 μνάς και 360 δραχμές και παράλληλα τόκο 560 δραχμές, δηλαδή 3.920 δραχμές, ενώ το αρχικό κεφάλαιο είναι 2.000. Ναι, στην Αθήνα. Τι σημαίνει. Έτσι κάνουν οι τραπεζικοί οι σημερινές τράπεζες. Λοιπόν, για το μεγάλο ρόλο λοιπόν των ελληνικών τραπεζών έχουμε το εξής φαινόμενο, το ξέρουμε από τις επιγραφές, την περίφημη ιστορία του Αθηναίου τραπεζίτη Πασίωνα, 371. Το 371 η τράπεζά του, προχωστού φυσικά, η τράπεζά του στην Αθήνα διαχειριζόταν 50 χρυσά ταλάντα, που αντιστοιχούσαν σε 100.000 περίπου χρυσά τετράδραγμα της εποχής εκείνης. Τεράστιο ποσό. Έτσι. Λοιπόν, το ποσό αυτό είναι περίπου, συγκριτικά το βιβλίο λέει, το βιβλίο έχει γραφτεί στη δεκαετία του 50, ισοδυναμεί με περίπου 100.000 χρυσές λίρες κοπής Αγίου Γεωργίου. Δηλαδή τις πιο καλές χρυσές λίρες, για όποιον ξέρει. Λοιπόν, το ποσό αυτό που συγκεντρώθηκε στην τράπεζα δεν αποτελούσε νεκροκεφάλαιο. Ένα μέρος από αυτό είχε δοθεί σε δάνεια και το υπόλοιπο είχε επενδυθεί σε εμπορικές επιχειρήσεις. Έδινε το κεφάλαιο δηλαδή για να γίνουν εμπορικές επιχειρήσεις. Χάρη στα πλούτη που κέρδισε με τις χρηματικές πράξεις, ο μέτικος Πασίωνας, διότι απαγορευόταν από την πόλη ο πολίτης να χρησιμοποιεί τέτοιες δραστηριότητες διαδικασίες και να εκμεταλλεύεται τους άλλους υπόλοιπους πολίτες με τέτοιους στόχους. Η μέση επιτοκιακή επιβάρυνση ήταν 26% την επιτοκιακή. Λοιπόν, εξόπλισε με δικά του μέσα 5 τριγύρις, δόρισε στο κράτος 1.000 ασπίδες και έκανε μια σειρά άλλες δωρεές. Και έτσι έγινε πολίτης. Από τη δράση των τραπεζιτών μπορεί να κρίνει κανείς για την πλατεία ανάπτυξη των χρηματικών και επιστοτικών εκείνη την εποχή. Υπήρξαν και αναπτύσσονταν οι εμπορικές στοές την εποχή αυτή, την εποχή δηλαδή της κλασικής Αθήνας και της τόσης αρχαίας κλασικής Αθήνας με το τεράστιο μήνυμα που υπήρχε, όλα για τα χρήματα και τη όρευση χρημάτων. Η σχοκέρδεια φυσικά ήταν στην ημέρηση διάταξη. Στα πολιτικά του Αριστοτέλης κάνει λόγο για έναν πολίτη της Σικελίας που αγόρασε όλο το σίδερο από τα μεταλλεία και μετά σαν μονοπολιτής τα πούλησε στους εμπόρους σε υψηλές τιμές και έτσι απόκτησε κολοσσιαία περιουσία από 50 τάλαντα. Η εσωκέρδεια και τα εύκολα κέρδη, εμείς είδαμε σε βασικός κανόνας, προσπαθούν να το λύσουν διαμέσου του λαϊκού δικαστήριου, δεν γίνεται, γιατί για πρώτη φορά εξαγορά εμφανίζεται η δωροδοκία. Και καθώς έχουν τεράστιες περιουσίες σε χρήμα, μπορούν να δωροδοκίσουν ακόμη και τους 5.000 δικαστές, λαϊκούς δικαστές ίδιες. Τα πάντα. Μάλιστα, ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η πιο διεφθαρμένη πόλη εκείνης εποχής ήταν τα Μέγαρα. Γιατί λέει εκεί μπορούσε διά του χρήματος να εξαγοραστεί οποιοδήποτε. Ιερέας, μη ιερέας, ισχυρός ή αδυνατός. Οι πάντες. Έχουν, δηλαδή είναι μια κατάσταση γενικευμένη αυτή την εποχή τουλάχιστον. Και έτσι ένας από τους εκφραστές της κομμωδίας που έρχονται στο φάνη ήταν ο Μένανδρος, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ξέρουμε ελάχιστα γι' αυτό, αποσπάσματα.
χρόνια ιστορία. Ελπίζω κάποτε ο καθολικισμός να μας επιτρέψει να μάθουμε τα αρχαία κείμενα του. Τα έχουν χωμένα στη βιβλιοθήκη του Βατικάνου. Χρόνια, δύο, τρία κείμενα. Ναι, ναι. Τα τελευταία χρόνια κυρίως. Λέει, θεοί, θεοί είναι ο αέρας και το νερό. Η γη και η φωτιά, ο ήλιος και τ' άστρα, καθόνται άνθρωποι. Αναπτυσσόταν αυτό το πράγμα στους φιλοσόφους της αρχαίας Αθήνας, εκείνη την εποχή υπήρχε μια συνδεθεία. Έτσι τουλάχιστον λένε οι φιλόσοφοι, λέει ο Μέναγος. Ενώ εγώ θεωρώ πως για μας ο μόνος χρήσιμος θεός είναι το ασήμι και το χρυσάφι. Εάν εφοδιάσεις το σπίτι σου με αυτά, μπορείς να αποκτήσεις ό,τι θες. Όλα θα τα έχεις στο λεπτό. Χτήματα, σπίτια, ασημένια αγεία, φίλους, περιποιητικούς υπηρέτες, μάρτυρες και συμπιούζους. Αρκεί να δώσεις λίγο περισσότερα και οι ίδιοι οι θεοί θα γίνουν υπηρέτες σου. Έκτος αιώνας. Όχι, νομίζω ο πέμπτος είναι ο Μέναντος, δεν είναι, μόνο καλά. Λοιπόν, και φυσικά, όπως γίνεται συνήθως αυτές τις ιστορίες, ένας πόλεμος έδωσε το τέλος. Εντάξει, γιατί ιτήθηκε η αρχαία, ξέρει κανείς. Ήταν πλούσια. Του κερατά πλούσια. Έτσι, και ιτάτε από ποιους, από τους παθιάτες. Υπάρχουν πολλές θεωρίες, και συμμελόγω της μαχίας με τους Πέρσες και τα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου είναι δευτερεύον. Δευτερεύον της τύχης. Και δεν είναι αυτή η συγκυρία, μήπως, και εκεί χάσανε μεγάλο αριθμό στρατιωτών. Όχι, ο Θεοκυρίδης το λέει. Βεβαίως ζημίες, αλλά γιατί όλα αυτά, γιατί πάθανε ζημίες, γιατί η θαλασσοκράτηρα Αθήνα δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει ούτε καν τις θάλασσες. Ποια αυτή που συνέδριψε τον βασικό στόλο δύο φορές, αυτή που έτρεμα όποτε βγαίνανε έξω τα αθηναϊκές τρίγες, έτρεμαν οι πάντες, αυτή που οι μήλοι, αλλά και οι δαιμόνοι ήταν αυτοί, έτσι. Τρέχανε στην αρχαία αγορά, στην αγορά της Αθήνας και παρακαλούσαν τους Αθηναίους, όπως λέει ο Κηδίδης, όχι κάποιο πολιτικό, τους Αθηναίους. Και τους λέγανε, ρε παιδιά, εμάς και δεν σφάξετε. Και του απαντήσανε, εν ολίγης τον λέω, μερικά μου λόγια, τους απαντήσανε, Αθηναίοι, θα σας σφάξουμε, όχι για κανέναν λόγο. Επειδή μόνο μπορούμε. Και εσείς δεν μπορείτε. Απλά πράγματα. Από τότε είχαν. Λοιπόν, γιατί όμως συντρίβονται. Από τους, βέβαια, ένας από τους πιο αιματηρούς πολέμους της αρχαιότητας, όπως χαρακτηρίζεται. Γιατί ο πόλεμος αυτός δεν ήταν πόλεμος πόλεων απλά, ήταν πρωτίστως κοινωνικός πόλεμος. Από την Αθήνα αυτομολούν 20.000 δρούμοι και μαζί τους τεχνίτες και προσχωρούν στο στρατόπεδο των Σπαρτιατών. Γιατί φύγανε. Συνέχεια αυτό το πράγμα, η αυτομόλυση του πιο ζωντανού κομματιού των πρώην ελεύθερων τεχνητών και πολιτών της Αθήνας είναι που καταραίει την πόλη. Δεν έχει δυνάμεις. Με ποιους. Η δύναμη ήταν ο ελεύθερος πολίτης, ο πλήτης, πούντος τώρα. Είχε περιοριστεί τόσο πολύ και όσοι από αυτούς είχαν μείνει, ζούσαν τόσο φτωχικά, που σου λέει κάτσε ρε, πάω εκεί στους άλλους, τουλάχιστον από εκεί, θα παίρνω και ένα μεγαλαζωμό που λέει ο λόγος. Εδώ τι. Γι' αυτό και ο Θουκυδίδης στην ουσία δεν περιγράφει έναν απλό πόλεμο πόλεων και συμμαχιών που διαμορφώνει πόλεις, αλλά έναν κοινωνικό πόλεμο. Περιγράφει τις εξεγέρσεις των δούλων και τη στοχολογία στην Κέρκυρα. Το ίδιο γίνεται και στην Κόρυφη. Και πώς τρέχουν ο ένας και ο άλλος να διασώσουν τις καταστάσεις. Είναι ένας κοινωνικός, βαθύτατα κοινωνικός πόλεμος, όπου έπαιρνε το χαρακτήρα αυτή τη σύγκρουση στον πόλεμο. Και έτσι μετατρέπεται αυτή ο Πελοποννησιακός. Δεν έφερε μόνο μια μεγάλη ανατροπή και φυσικά την ήττα των πόλεων, των κλασικών πόλεων, διαμέσου. Τι ήττατε δηλαδή εδώ με τον Πελοποννησιακό. Όχι μόνο. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία που είχε τελείως αποσαφρωθεί από την εγκρήματη οικονομία. Είχε αποσαφρωθεί τελείως. Είχε μείνει ένα κέλυπος. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε. Έτσι. Προφανώς, ναι. Οι αναλογίες τελείως συντοματικές. Οπότε τι γίνεται τώρα σε αυτή την ιστορία. Φυσικά καθίσατε μετά τους τυράννους μου. Που τι κάνουν οι τυράννοι. Ενισχύουν το ολιγαρχικό κόμμα.
ενισχύουν το ολιγαρχικό κόμμα, τους πλούσιους. Εντείνουν τη διαπολοποίηση, ξέροντας ότι αυτό είναι το βασικό κοινωνικό αίτημα. Σε μια τελευταία προσπάθεια, σπάζουν τους, ή μάλλον ανατρέπονται οι 40 τύρανοι, τους εγκαταστήσεις σπαρτιάτες, και γίνεται μια τελευταία προσπάθεια να αναβιώσει η δημοκρατία, που μόνο που εκεί εμφανίζεται στο βάθος ο Μακεδόνας βασιλιάς, έτσι, και που η σύγκρουση μακεδονικού αντιμακεδονικού κόμματος ήταν στην πραγματικότητα η τελευταία μάχη που δίνει η δημοκρατία. Η έννοια όμως της πατρίδας έχει αλλάξει ριζικά, πλέον. Αξίζει τον κόπο να το σκεφτούμε αυτό λιγάκι. Πως το χρήμα έχει αλλάξει την ίδια την έννοια της πατρίδας σε αυτή την περίοδο. Στο διαβάζω της έλεγε ο Ισοκράτης. Ο Ισοκράτης ήταν ο αρχηγός του Μακεδονικού κόμματος, έτσι. Λοιπόν, ο Ισοκράτης νόμιζε ότι η μοναδική διέξοδος από αυτή την κατάσταση, κατάσταση ερήμωσης, πτώσης και όλα αυτά τα πράγματα που υπήρχαν τότε και που φέσαι και κινδυνεύε και αδυναμία των πλουσίων να γίνουν πλουσιότεροι, ήταν ένας πανελλήνιος πόλεμος κατά των Περσών. Ο πόλεμος αυτός θα ήταν ιερός φυσικά πόλεμος, η εκδίκηση των Ελλήνων και όλες αυτές οι ανοησίες. Στην πραγματικότητα όμως, τι κρύβεται εγώ σου, το λέει ο Ισοκράτης, λέει, η πατρίδα μας ερημώθηκε. Τώρα πώς θένει οι Πέρσες ότι ερημώθηκε η πατρίδα τους μετά από 400 χρόνια δεν ξέρω. Αλλά ερημώθηκε. Το από ποιον ερημώθηκε μια ιστορία, λέει. Μερικοί χάθηκαν από τη βία. Άλλοι περιπλανώντας τα ξένα με τις γυναίκες και τα παιδιά τους και πολλοί εξαιτίας καθημερινής ανάγκης υποχρεώνονται να βοηθούν τους εχθρούς και να σκοτώνονται πολεμώντας τους φίλους τους. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα περιγράφει την πραγματικότητα εκείνης εποχής. Ο νικηφόρος πόλεμος ενάντια στους Πέρσες έπρεπε κατά τη γνώμη του Ισοκράτη να ανοίξει έναν πλατύτατο δρόμο στο λεγόμενο επιχειρηματικό πνεύμα. Να απαλλάξει την Ελλάδα από τη μάζα των αστέγων ανθρώπων και να δώσει εργασία στα περιπλανόμενα στοιχεία που απειλούσαν την ύπαρξη του ελληνικού κράτους και φυσικά του ελληνικού πολιτισμού. Ο εμπνευσμένος από την πατριωτική ιδέα στρατός, λέει ο Ισοκράτης, ας κάνει την Ελλάδα κάτοχο των ανεξάρτητων οικονομικών πόλων της Ανατολής. Κέντρο των παγκόσμιων συναλλαγών. Ας μεταφέρουμε το πόλεμο στην Ασία και την ευτυχία της Ασίας στον τόπο μας. Η έννοια της πατρίδας έχει να κάνει με τον πλούτο πλέον. Πώς θα αρπάξουμε τον πλούτο του άλλου. Όχι πώς θα ισορροπήσει η κατάσταση στην πόλη, αυτό που έλεγε ο Δημοσθένης. Στην ουσία ο Δημοσθένης πρέσβευε την επαναφορά της αλληλεγγύης της πρώτης φάσης της δημοκρατίας. Μόνο στη τελείως διαφορετική κοινωνική βάση πλέον. Εδώ δεν υπήρχε πλέον ο ελεύθερος τεχνίτης, άρα ο ελεύθερος πολίτης, ο οποίος υποστήριζε και υπεράσπιζε τη δημοκρατία. Υπήρχαν μόνο τα περιπλανόμενα στοιχεία, που λέει ο Ισοκράτης. Ποια ήταν τα περιπλανόμενα στοιχεία, οι θύτες της εποχής, οι ανελεύθεροι, οι οποίοι ήταν παρασιτικά στοιχεία στην αρχαιότητα. Δηλαδή, γιατί εξαρτώνταν από τους άλλους, από ποιους άλλους, από τους πλουσίους. Αυτό το φαινόμενο της ολιγαρχικής δημοκρατίας, θα το δούμε που το ζήσε για λίγο χρόνο. Η Αθήνα μετά τον ισοπαίδωσε ο Αλέξανδρος, έτσι. Θα το δούμε στην Ρεσπούμπλικα, στη Ρώμη. Αλλά αυτό ζει. Είναι ο επιθανάτιος ρόχος. Από οι δημοκράτες της εποχής, και όχι δημοκρατικοί, όπως λέμε σήμερα, ή λέγαμε σε αυτό, έτσι. Οι δημοκρατικοί δεν είναι απαραίτητο να είναι δημοκράτες. Η ιστορία έχει αποδειχθεί ότι πάρα πολύ δημοκρατική, δεν ήταν καθόλου δημοκράτες. Οι δημοκράτες της εποχής εκείνης ή το κόμμα της δημοκρατίας που υποράσπιζε και πιο σοβαρή προσωπικότητα ήταν ο Δημοσθένης, ήθελε την επαναφορά του αρχαίου καθεστώτος της Αθήνας, δηλαδή της δημοκρατίας, χωρίς όμως την κοινωνική της βάση. Να μην δεν υπήρχε πλέον η κοινωνική βάση. Και γι' αυτό ιτήθηκε. Γι' αυτό και η επιβολή του μακεδονικού βασιλείου της Μακεδονίας είναι στην ουσία μια κοινωνική επιβολή. Είναι η επιβολή του πλούτου έναντι της εργασίας, δηλαδή του
ελεύθερης εργασίας. Ιτάται οριστικά και ιστορικά η ελεύθερη εργασία. Από το χρήμα και τον τρόπο που πραγματικά συσσωρεύεται εκείνη την εποχή ο πλούτος. Αυτό το πράγμα γίνεται. Υπάρχουν εξεγέρσεις μετά και κοινωνικοί αγώνες οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την λογική της ελεύθερης εργασίας. Ελεύθερη εργασία στην αρχαιότητα δεν εννοούμε τον εργάτη, εννοούμε τον αυτοαπασχολούμενο. Δηλαδή αυτό που δουλεύει για τον εαυτό του. Δεν έχει αφεντικό δηλαδή. Αυτός ήταν ο ελεύθερος εκείνη την εποχή. Λοιπόν, έχουμε όπως για παράδειγμα την πολιτεία του ήλιου που προήλθε από τη μεγάλη εξέγερση μετά τον Άταλο το Τρίτο, με τα Αλεξανδρινά βασίλεια. Όταν ο Άταλος ο Τρίτος χάρισε το βασίλειο, το βασίλειο της Μιλήτου, με διαθήκη του στους Ρωμαίους. Η έννοια της πατρίδας έχει αλλάξει ριζικά. Η έννοια της βασιλείας έχει αλλάξει ριζικά. Έχουν πάει στη μοναρχία. Όλα αυτά, το βασικό στοιχείο, αυτό που ρέει στο αίμα, αυτό το δυνάμιο, είναι το χρήμα. Δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι αυτό που δηλητηριάζει, όπως είπα προηγουμένως, όλες αυτές τις κοινωνικές σχέσεις και τις αποσαθρώνει. Και ακόμη, το χρήμα δεν είναι κυρίαρχη μόνο. Το χρήμα δεν είναι το κυρίαρχο μέσο που εκφράζεται η οικονομία της περίοδου. Ακόμη, η οικονομία διατηρεί έντονα χαρακτηριστικά αυτάρκειας. Όπως για παράδειγμα είναι όλες οι οικονομίες που στηρίζονται κατά κύριο λόγο στην πρωτογενή παραγωγή. Έχει στοιχεία αυτάρκειας. Παρά το γεγονός ότι το εμπόριο έχει αναπτυχθεί και αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όμως κυρίαρχο. Για να καταλάβουμε μεγέθη. Το εμπόριο ενός ολόκληρου χρόνου της Αθήνας, της εποχής εκείνης, ενός ολόκληρου χρόνου, την εποχή του κολοφόνα της, δηλαδή στο χρυσό, στη χρυσή περίοδο της. Έτσι, τότε που είχατε τα φοβερά μνημεία, ας πούμε, και όλα αυτά τα πράγματα. Ένας ολόκληρος χρόνος, το εμπόριό της, σε ολόκληρη την Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου, μαζί με τις αποικίες της, θα χωρούσε σήμερα στο 1/3 ενός από τα καράβια που έρχονται και ξεφορτώνουν τα κοντέινερ τους στην Κόσκο, στο λιμάνι του Πειραιά. Δείτε τα και φανταστείτε ότι ενός έτους εμπόριο της κλασικής Αθήνας χωράει στο 1/3 το κοντέινερ αυτού του 1/3 του καραβιού. Για να καταλάβουμε μεγέθη και τι σημαίνει κυρίαρχη διαδικασία του εμπόριου. Είπαμε χθες νούμερα, δεν έχει νόημα. Όταν λέμε, ας πούμε, εδώ πέρα ότι ο άλλος ήταν 50 τάλαντα, που σημαίνει 100.000 χρυσές λίρες, και μιλάμε τώρα για ότι κάποιος, ας πούμε, για να είναι πλούσιος σήμερα, είναι ο πιο πλούσιος, οι πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου, οι 100 πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου, σύμφωνα με το δίκτυο του Bloomberg, έχουν συσσωρευμένη αξία που αποδίδεται στα 3,5-3 δολάρια, ενώ τα 100.000 χρυσές λίρες, υπολογίστε, αν τα κάνετε σε ευρώ, είναι περίπου 400 ευρώ, η χρυσή λίρα κοπής Αγίου Γεωργίου, καταλαβαίνουμε ότι είναι 1.200.000. Κάνω λάθος τον υπολογισμό. Ή 12 εκατομμύρια. Κάνω λάθος τα μηδενικά. Λοιπόν, αλλά ένα σήμαντο ποσό σε σχέση με το τι πούμε, μπορεί να έχει, τι σημαίνει πλούτος σήμερα ιδιωτικός, στα χέρια των σημερινών πλούσιων. Ο πιο πλούσιος άνθρωπος αρτιότητας θεωρείται ο Κράσος. Έτσι, της πρώτης και δεύτερης τριαρτρίας στην αρχαία Ρώμη, λίγο πριν λήξει τελικά η δημοκρατία και περάσουμε στην αυτοκρατορία. Ο Κράσος λοιπόν είχε περιουσία που υπολογίζει ο Ιρλανδός ιστορικός Τουράν σε 30 εκατομμύρια χρυσά δολάρια. Σημερινές τιμές περίπου στα 120-150 εκατομμύρια δολάρια. Πόσο δολάρια το. Δηλαδή αστείο ποσό. Για να καταλάβουμε, υπάρχουν εστιατόρια στη Νέα Υόρκη που κλείνεις με προσωπική καταβολή 11 με 12.000 δολάρια για να συμμετάσχεις σε ένα τραπέζι από αυτά. Ένα αστείο ποσό. Όπως για παράδειγμα στη Λίμνη Κόμο που έκαναν τη Βεγγέρα και φέραμε τον Αλέξη μαζί με τον Μόντι. Ξέρετε πόσο στήξε η Βεγγέρα. Στήξε 15 εκατομμύρια δολάρια το διήμερο. Τίποτα δηλαδή, για τα σημερινές εισόδες, δεν είναι τίποτα αυτά. Για τους ανθρώπους αυτούς, για τις οικονομικές επιφάνειες αυτών των ανθρώπων. Για τον Αλέξη, μιλάμε για αυτούς.
λίγο και τις δουλειές που κλείσανε μέσα και όλα αυτά. Γιατί έτσι που αποτιμάται, δαπανίσαν συλλογικά 15 εκατομμύρια, εντάξει δολάρια, αλλά τι δουλειές κλείσανε. Σε πόσα δισεκατομμύρια υπολογίζονται αυτά και πόσα είναι αυτά τα καταλάκια. Οπότε σου κάνει ένα ισοζύγιο, καλά επενδυμένα αυτά, καλή απόδοση έχει. Και αυτό θα γίνει έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε σχέση με αυτό το πράγμα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο Κάρολος το λέει και το λέει όχι τυχαία. Λέει το χρήμα, όπως και το κεφάλαιο, γεννιέται με φυσικές ηλίδες αίματος στο πρόσωπό του. Με πίον να ξερνάει από όλους τους πόρους του σώματός του. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι βάρβαρη, κοινωνικά βάρβαρη διαδικασία. Και αυτό όχι για να δικολογήσουμε προς Θεού, αλλά για να έχουμε σαφή ιστορική αποτύπωση. Γιατί συνήθως αυτά που μας μαθαίνουν είναι ότι όλα αυτά γεννήθηκαν με το πιο απλό και ευγενικό τρόπο. Σου λένε, το εμπόριο γεννήθηκε από τη διάθεση του ανθρώπου να έρθει σε επαφή. Βεβαίως, με μια διαφορά. Ότι στην πρώτη φάση του εμπορίου, έτσι, ο έμπορος με τον έμπορο από τη συναλλαγή έφευγε ένας. Δεν έφευγε δύο. Ο άλλος έμεινε πιτό. Από την επαφή. Από την επαφή. Δεν ξέρω, έχετε ένα ωραίο τραγουδάκι παλιά, τα ακούω εχθές από τον Ανδρεάδη, που τίμησε τα νιάτα μου, που έλεγε, που έλεγε ένα τραγουδάκι που λέει, ξέρω ένα ζευγάρι που λέει, έλα πιο κοντά, ξέρω εγώ, είδε πράγματα και τελειώνει, εγώ και τόσο κοντά. Παιδιά, υπάρχει εγγύηση, ένα ορυχείο στο Μισισιπί που βρήκαμε χρυσό. Πολυκύθια. Όταν έσκασε όμως η ιστορία και χάσαμε τα λεφτά του για την κρατία, το κυνηγάγανε μέχρι τετάρτη γενιά. Λοιπόν, μετά από 120 χρόνια κατόρθωσε ο εγγονός του, δυσέγγονος, να δημοσιεύσει το βιβλίο, το βασικό του βιβλίο, ας πούμε, που εξηγούσε τη λογική των ομολόγων και της εγκρήματης οικονομίας, της λειτουργίας του χρήματος. Από τότε, από τους οικονομολόγους που γεννήθηκαν μετά από την εμπειρία John Locke, από τον Guy Gilbert μέχρι τον, με τις μελισσούλες, τους περιέγραφε την οικονομία σαν μελισσούλες. Λοιπόν, μέχρι τον Adam Smith, προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι ο καπιταλισμός δεν έχει καμία σχέση με τον John Locke και τη θεωρία της υπερκερδοσκοπίας με ομόλογα και μορφές χρήματος. Με μια διαφορά. Ότι αποδείχθηκε ακριβώς τον άνθρωπο. Αυτό σου κάνει. Δηλαδή, αν τον αφήσει ελεύθερο, αυτό εννοώ. Εκεί ισοδηγεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να ισοδηγεί, είναι η ισοδική λογική. Γι' αυτό και την περιγράφουμε σε μικρογραφία και με ελάχιστα χαρακτηριστικά την είδαμε στην αρχαιότητα. Όπου αφήνει ελεύθερο το χρήμα. Τη λειτουργία δηλαδή, γι' αυτό Κακομοίρη ο Αριστοτέλη έλεγε. Και ο Πλάτωνας το είχε. Αλλά ο Πλάτωνας το είχε αναθέσει στην αριστοκρατία, στο αριστοκρατικό του πολίτευμα, που δεν έχει καμία σχέση με την αριστοκρατία όπως το ξέρουμε. Και ο Αριστοτέλη στο τέλειο ιδανικών πολιτευμάτων, όπου το νόμισμα επιχειρεί δια της πολιτείας να σπάσει την εσωκέρεια και την τοπογλυφία, που γεννάει το ίδιο το χρήμα ως αυτός ο σκοπός. Αυτό βέβαια ήταν ευχή. Ήταν, πώς θα το πούμε, μια φιλοσοφική αίρεση. Δεν μπόρεσε να γίνει τότε. Και υπήρχε λόγος, βέβαια, αντικειμενικός λόγος που δεν υπήρξε, δεν μπορούσε να γίνει. Απλά το περιγράφουμε για να καταλάβουμε ότι αυτά που ζούμε σήμερα, απλά είναι στην ουσία και που ζούμε, είναι η εποχή όπου όταν πλέον κυριαρχεί απόλυτα η αγορά και το χρήμα, είναι λογικό να γεννεί τα ίδια φαινόμενα με τέτοια καθολική και παγκόσμια ισχύ, όπως η σημερινή. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά στον βαθμό που αφήνει ελεύθερη αυτή τη λειτουργία. Ελεύθερη σημαίνει ασύλλογη. Πρέπει να επανέλθουμε ξανά σε λογικές οι οποίες σήμερα, αυτό βέβαια που έλεγε ο Αριστοτέλης τότε. Σήμερα μπορεί να γίνει. Η οικονομία μας βοηθάει στο να μπορεί να γίνει. Τότε δεν βοηθούσε. Δεν μπορούσε να γίνει με τα δεδομένα της εποχής. Με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να γίνει. Αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Γιατί η οικονομία δεν προοδεύει μόνο από τη δύναμη από τη μια μεριά. Προοδεύει και σε σχέση με τους όρους που δημιουργεί για να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Το αν θα γίνει αυτό το βήμα, βέβαια, υπάρχει μία μικρή προϋπόθεση. Πρέπει να το θέλει η κοινωνία. Με καταλαβαίνετε, δηλαδή, αυτή και η διαφορά του λεγόμενου κοινωνικού νόμου, της κοινωνικής νομοτέλειας, της κοινωνικής αιτιοκρατίας δηλαδή, από τη φυσική αιτιοκρατία,
Στη φύση τι γίνεται. Άμα πέσει ένα μήλο, ό,τι κεφάλι βρει από κάτω, το σπάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέρει ο Νεύτωρας. Και σε ολόκληρη θεωρία, μηχανική, με το μήλο που τότε στείλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αποφύγει το μήλο. Άμα κάτσει από κάτω, σου το μήλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Λειτουργεί αυθόρμητα ο νόμος. Στην κοινωνία δεν λειτουργεί αυθόρμητα. Στην κοινωνία λειτουργεί ως τάσεις. Σύστημα τάσεων. Δυνατοτήτων δηλαδή. Το ποια δυνατότητα πραγματοποιείται σε μια συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία έχει να κάνει με το πλαίσιο και το υποκείμενο. Και το υποκείμενο είναι η ίδια κοινωνία. Οι δυνάμεις δηλαδή που βρίσκονται στην κοινωνία. Αυτό έχει το καλό από το γεγονός ότι σου δημιουργεί επιλογές. Η ιστορία δεν είναι μονόδρομος, άντε, σου και καλά αυτό το μονοπάτι, αλλά από την άλλη μεριά όμως σου δημιουργεί την υποχρέωση της συνείδησης να ξέρεις. Γιατί πρέπει να ξέρεις? Γιατί στη φύση αρκεί να αποτυπώσεις την αλληλουχία των σχέσεων και θα ξέρεις πώς αυτό το πράγμα θα επαναλαμβάνεται σαν. Έτσι δεν είναι, αν διατυπώσεις. Έστω και με όρους πιθανότητων. Έστω και με όρους πιθανότητων. Στην κοινωνία αυτό δεν ισχύει. Διότι ό,τι πεθαίνει στην κοινωνία, αν δεν έχει συνείδηση ότι πέθανε, θα μας ταλαιπωρεί εσάι. Στην φύση, ό,τι πεθαίνει, πέθανε. Τελείωσε. Μπαίνει τελεία και ξεκινάει μια άλλη διαδικασία. Στην κοινωνία δεν είναι έτσι. Κοινωνικά φαινόμενα, κοινωνικές σχέσεις και στην ίδια την κοινωνία και στην ίδια την οικονομία που έχουν πεθάνει, που έχει λήξει η διάρκεια τους για να μπορέσουν να συντριβούν, να πάψουν να υφίστανται δηλαδή, πρέπει η ίδια η κοινωνία να συνειδητοποιήσει το θάνατό τους. Και αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει. Εύκολα τουλάχιστον. Δεν συμβαίνει εύκολα. Και εκεί που δεν συμβαίνει, έρχονται εξωγενείς παράγοντες να μας επιβάλλουν τη λογική. Αν είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν μπορεί να επαναστατικοποιηθεί από μόνο, δηλαδή από δυνάμεις εσωτερικές, έρχεται η τέφρα της παρακμής να διαλύσει. Και η τέφρα της παρακμής μπορεί να έχει πάρα πολλά κατάσταση. Συνήθως καταλήγει σε πολέμου, αυτό λέει η ιστορία. Επιβεβαιώνει το ηρώδος Κακομοίρης δηλαδή. Και γι' αυτό πάρα πολύ δύσκολα η κοινωνία απέφυγε στην ιστορία στους πολέμους ακριβώς, γιατί δεν είχε συνείδηση, έγκαιρη συνείδηση. Το τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να ξεπεράσει. Καταλάβαινε όταν πλέον ήταν πολύ αργά, όταν μέσα στην εποχή και εγώ ήξερα τα φλωρά με τα ξερά μαζί. Τόσο μια γενικότερη φιλοσοφία εδώ. Αυτό είναι η ιδιαιτερότητα όταν εξετάζει κοινωνικά φαινόμενα. Γι' αυτό και δεν μπορεί ειδικά στην οικονομία να γίνεται αυτό το πράγμα που συνήθως γίνεται με τους οικονομολόγους. Να κοιτάνε νούμερα και τις σχέσεις ανάμεσα στα νούμερα χωρίς να καταλαβαίνουν τι απήχει από την άποψη κοινωνικών σχέσεων και οργάνωση κοινωνία. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα, ο τρόπος δηλαδή που συνήθως αποκτυπώνει. Γι' αυτό και κάνουμε μια τέτοια περιγραφή. Όταν η ιστορία σου δείχνει ότι αυτό το πράγμα γεννήθηκε μέσα από το βούρκο και το αίμα, το φαινόμενο, σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό ελάττωμα στην ίδια τη λειτουργία. Εκφύσεως. Λέμε. Και άρα να δούμε την εξέλιξή του με ανάλογο μάτι. Δεν είναι κάποιος κακός που το χρησιμοποιεί για κακούς σκοπούς. Η θεωρία του εργαλείου. Το χρήμα είναι εργαλείο. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένας για καλό σκοπό, ο άλλος για κακό σκοπό. Μπορεί και διαμητηρή γραμμή. Το χρήμα αποτυπώνει σχέσεις οικονομίας, σχέσεις κοινωνίας, σχέσεις εκμετάλλευσης, καταπίεσης και ισχύως. Και άρα θα πρέπει να προσδιοριστεί με αυτούς τους όρους. Εξάρτηση και αλληλεξάρτηση. Με αυτούς τους όρους πρέπει να προσδιορίζεται πάντα. Διαφορετικά χάνουμε το πούσμα. Και θα το δούμε στα επόμενα το πόσο εύκολα χάνουμε το πούσμα. Αυτά. Κάνουμε ένα μικρό διαλυμάτα και μετά κάνουμε την κουβέντα. Θα μου δώσω κάτι. Δεν είναι
Και να βοηθήσουμε σε αυτό και όλα αυτά, τα πάντα φυσικά, το νόητο. Και θα το παρουσιάσουμε στο κλείσιμο της, του κύκλου ατομόπλου, θα το παρουσιάσουμε εδώ και τα καλύτερα, καλύτερες δουλειές, οι καλύτερες εργασίες θα πάρουν το δρόμο του αντέου, δηλαδή για τη δημοσίευση στο αντέου. Αφού το παρουσιάσουμε εδώ βεβαίως, ασκηθεί η κριτική η δέουσα και η πρέπουσα και βεβαίως μετά καταλήξουμε να είναι το απολυτήριο του. Του κύκλου. Όσο κρατάει η παρουσίαση, πώς θα κρατάει. Ναι, να έχουμε ένα κράτο στο μυαλό. Η παρουσίαση θα τη συζητήσουμε ανάλογα με το, με το θέμα. Μας απασχολεί αυτό. Να μας απασχολεί το θέμα και η δουλειά που πρέπει να κάνει το θέμα. Το παλούκι είναι το θέμα και η δουλειά. Δεν είναι η παρουσίαση. Στην παρουσίαση μπορεί να κάνει μια σύντομη παρουσίαση με ένα PowerPoint στα βασικά σημεία της εργασίας σου και να έχει κάνει μια εργασία, ας πούμε, ένα βιβλίο ολόκληρο. Με καταλαβαίνετε, λέω. Άλλο την εργασία, δεν μπορεί να παρουσιάσεις, ας πούμε, μια εργασία, ξέρω εγώ, πολυσύλληβη, να την παρουσιάσει σε δύο ώρες. Δεν γίνεται, θα παρουσιάσει τα βασικά. Αλλά θα είναι προσβάσιμη σε όλους, ώστε να μπορεί να την κρίνει ο καθένας, να πει την άποψή του, να ασκηθεί κριτική, για να βελτιωθεί κιόλας. Δηλαδή δεν είναι αυτή η ιστορία, να μάθουμε και από αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, πέντε πράγματα. Φυσικά καθώς θα δουλεύετε αυτό το θέμα, θα δημιουργεί και για αυτόν που το δουλεύει και μάλλον για αυτούς που το δουλεύουν ή για αυτόν που το δουλεύει, θα δημιουργεί ερεθίσματα στο να βάζει ζητήματα στο κύκλο ατομόρφωσης. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η αλληλεπίδραση, η άλλη, πώς το λένε, η διαδραστικότητα. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία. Μπορεί να το δουλέψει κάποιος μόνος του, να επιλέξει μόνος του κάποιος να δουλέψει ένα θέμα, μπορεί να το δουλέψει και ομαδικά. Δηλαδή, ένας, δύο, τρία άτομα, ας πούμε, να πούνε, ρε παιδιά, το δουλεύουμε από κοινού. Δεν παίζει κανένα ρόλο, δεν υπάρχει. Μια διαφορά όμως στην παρουσίαση θα είναι και οι τρεις επάνω εδώ, όλοι όσοι έχουν κάνει δουλειά και θα πάρουν το λόγο όλοι. Έτσι για την παρουσίαση, ο τρόπος που θα το κάνουν και ο τρόπος που θα το κάνουν είναι δικό τους θέμα και θα κριθούν από αυτού. Έτσι. Άλλη μια ερώτηση, περίπου πότε θα συμβεί αυτό να δημιουργήσουμε. Σε κανένα τρίμηνο. Μπορούμε όμως από τώρα να δημιουργήσουμε. Όχι, η παρουσίαση. Η δουλειά πρέπει να ξεκινήσει από τώρα. Χαιροπολί. Μπορούμε να αποτείνουμε θέματα, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πώς θα γίνει αυτό. Για να τώρα να υπάρχει θέμα. Εγώ θα πρότεινα, για να μην γίνει ο κομφούζιο, σε ένα χαρτί να γραφτούν τα ονόματα, αυτή δηλαδή ή το όνομα ή τα ονόματα αυτών που θέλουν, και το θέμα που αναλαμβάνουν. Δεν χρειάζεται να είναι τίτλος θέματος. Το θέμα μπορεί να είναι μια περιγραφή του θέματος που θέλεις να μην έχει σκεφτεί ακόμη τίτλο. Αλλά η οπτική και το ζήτημα που θες να σε απασχολήσει μπορεί να είναι. Γιατί συζητούσαμε, ας πούμε, και προηγουμένως με κάποιους φίλους εδώ πέρα που ήρθαν, ας πούμε, και δεν έχω σκεφτεί ακόμη. Μη σας απασχολεί ο τίτλος. Συνήθως ο τίτλος γεννιέται από τη δουλειά. Δηλαδή, καθώς δουλεύεις το θέμα σου και το ζυμώνεις, βγαίνει αν δεν έχεις ακόμη, αν το έχεις φορμουλάρει στο μυαλό. Έτσι γίνεται η δουλειά, μην σας απασχολεί ιδιαίτερα. Θα μάθουμε κιόλας να γράφουμε. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, δηλαδή την πειθαρχία του να αποτυπώνεις τη σκέψη σου με επιστημονικό τρόπο. Δυστυχώς στα πανεπιστήμια δεν μας επιτρέπει αυτό το πράγμα. Εάν βρεις κανένα καλό δάσκαλο, δηλαδή κανένα καλό πανεπιστημιακό δάσκαλο, μαθαίνεις πέντε πράγματα, μαθαίνεις δηλαδή και το πώς να συντάσεις επιστημονικό κείμενο. Αλλιώς, Παναγιά μου σώσε, γι' αυτό για τα επιστημονικά περιοδικά, τα περισσότερα στον κόσμο τουλάχιστον έχω παρακολουθεί σε 3-4 γλώσσες, είναι άθλια από άποψη γραφής. Και ταλαιπωρούν πάρα πολύ τον αναγνώστη του. Μπορεί να είναι θαυμάσιο το κείμενο, να καταλαβαίνετε, δηλαδή, μπορεί να είναι οι ιδέες που μπορεί να διατυπώνει κάποιον να είναι θαυμάσιες, αλλά ο τρόπος διατύπωσης πάσει. Και επειδή στις παλιές σχολές ακαδημαϊκών οι καθηγητών δίνανε μεγάλη σημασία στον τρόπο έκφρασης, γι' αυτό και οι μεγαλύτεροι επιστήμονες είχαν εκπληκτικό τρόπο έκφρασης και γραφής, σήμερα δεν δίνεται.
Δηλαδή, γι' αυτό και έχει μια σημασία να μάθουμε κι εμείς. Συνήθως γράφουμε όπως μιλάμε. Έτσι, αν το πετύχεις αυτό, δηλαδή, πληρωμένο βεβαίως πάντα τον αναλογικό, κάνεις ένα ζωντανό κείμενο, φτιάχνεις ζωντανό κείμενο. Γιατί έχει σημασία να είναι ζωντανό το κείμενο, να μην είναι αποστεωμένο. Γιατί δεν, δεν έχει μόνο με το πώς εκθέτεις, είναι ο τρόπος. Έτσι, αλλά αυτά θα τα πούμε στην πράξη, δηλαδή και τον τρόπο που το κάνουμε στην πράξη. Θα το δούμε δηλαδή την ιστορία. Τα θέματα μόνο, αν έχετε καταλήξει. Και μετά πάμε στις ερωτήσεις. Τη συζήτηση δηλαδή που οφείλουμε να κάνουμε. Έχουμε καταλήξει όλοι σε θέματα. Εγώ σε καλύτερα να συζητήσουμε πρώτα και μήπως προκύψει η θέμα της συζήτησης. Όχι, λέω, αν κάποιος έχει ερώτημα ή προβληματισμό σχετικά με τα θέματα. Εγώ έρχομαι. Λοιπόν, εμείς που δεν είμαστε γνώστες των οικονομικών και έχουμε αυτό είναι και λίγο χαοτική αυτή η ιστορία. Τι μπορεί να μας γίνει ένας προσανατολισμός, μια κατεύθυνση, μια πρόταση. Δηλαδή, εγώ τώρα τι να ψάξω. Δεν θέλω να ασχοληθώ με κάτι γενικό και χαόδες. Να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε και πιο βαθιά, έτσι. Ναι. Μην βάλουμε χρήμα, ξέρω εγώ, τρέχα γύρε με όλο αυτό. Δεν μπορεί να μας γίνει μια πρόταση. Εσύ να την κάνετε, ξέρω εγώ. Ναι. Να μπορούμε να θέλουμε. Προσέξτε, εδώ υπάρχουν τα χαόδη, αλλά μπορείς να δεις συγκεκριμένες οπτικές. Όπως, ένα θαυμάσιο θέμα εργασίας είναι οι ορισμοί του χρήματος από την αρχή μέχρι σήμερα. Ορισμοί, μόνο ορισμοί. Τι ορισμούς δίνανε από τους κλασικούς φιλοσόφους αρχαιότητας, γιατί εκεί βρίσκεις, μέχρι τους σημερινούς, όχι όλα, τα πάντα, κατηγορίες ορισμών, δεν καταλαβαίνετε. Είναι μια δουλειά. Δεν είναι χαοτικό αυτό, είναι πολύ συγκεκριμένο. Μείνε στους ορισμούς. Στους ορισμούς. Δεν παθαίνεις στη λειτουργία και αυτά, ιστορίες και αυτά, τίποτα. Μόνο τους ορισμούς. Για να καταλάβεις, ας πούμε, τη συνείδηση που είχε κάθε ιστορική εποχή για αυτό το διάολο. Έτσι. Που είναι και θεολογικό ζήτημα. Έτσι, γιατί η θεολογία ασχολήθηκε πολύ ιδιαίτερα με το χρήμα. Θα το δούμε αυτό σε μετέπειτα. Είχε πάρα πολλές αναφορές, πολλές έτσι εκλαδώσεις αυτή η ιστορία. Μπορεί να κάνεις μια πολύ ωραία δουλειά σε αυτό το θέμα. Μπορείς να το κάνεις από άποψη μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Να πιάσεις μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο και να δεις την εγχρήματη οικονομία στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Που σε ενδιαφέρει. Άρα κάποιοι μπορούμε σε συνεννόηση, ας πούμε, με εσάς να το κανονίσουμε. Ναι. Και από την άλλη μεριά δεν ξέρω. Και να μην πέσουμε και στις αλληλοεπικαλύψεις. Δηλαδή, μη λέμε. Όχι, όχι, μη σας απασχολεί αυτό. Δεν πες κανένα ρόλο. Όχι, θέλω να πω ότι μη σας απασχολεί μήπως πάρει ο άλλος το ίδιο θέμα ή παρεμφερές. Δεν τρέχει τίποτα. Γιατί ο καθένας έχει τη δική του οπτική. Εγώ σκεφτόμουν σε ένα θέμα με το οποίο θέλω να ασχοληθώ που μου προσφέρει πάρα πολύ έτσι, και είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Γιατί θέλω να ασχοληθώ μόνο με κάτι που να είναι πολύ επίκαιρο. Δεν θέλω δηλαδή να τρέξω από ιστορικά και τα λοιπά. Κάτι πολύ επίκαιρο. Τώρα, δηλαδή, ασχολείται εδώ και τώρα. Το θέμα της μετάβασης στο ελληνικό νόμισμα. Δηλαδή, κίνδυνοι, ευκαιρίες και πώς αυτό θα πρέπει να γίνει με το οποίο ανώνυμο τρόπο για την ελληνική κοινωνία. Όχι, απλά το αναφέρω σαν θέμα. Είναι οκ, δηλαδή, στα πλαίσια. Απλά το ανακοινώνω κιόλας, γιατί αν θέλει κάποιος να σου πει παράδειγμα θα τον ενδιαφέρει το ίδιο θέμα, θα μπορούσαμε να πούμε. Άρα μην μου δώσει τον Παπαπίτσα εδώ πέρα που μου έκανε ένα βιβλίο και λέει και είναι και μάθος εμφατολογία. Θέλω να σου πω, δεν θέλω να το θέλω να μου πεις. Θέλω να μου το δώσει τεκμηριωμένο δηλαδή. Φυσικά. Όταν προτείνει κάτι, μου το τεκμηριώνει με βάση τα δεδομένα τη οικονομία και δεύτερον, πού αλλού και με ποιο τρόπο εφαρμόστηκε. Με καταλαβαίνεις. Έτσι ώστε να μην υπάρχει το ζήτημα το συνεφείο. Γιατί ξέρεις τι λένε. Το πρώτο πράγμα. Θα το πω εγώ δηλαδή. Θα δω κάτι και θα χτυπάει καμπανάκι, θα το πω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε θα το εξελίσει κι εσύ. Βεβαίως. Για να είναι σοβαρή δουλειά και μακάρι να είναι πολύ σοβαρή δουλειά. Με ενδιαφέρει να είναι πολύ σοβαρή. Με ενδιαφέρει να είναι πολύ σοβαρή. Με ενδιαφέρει να είναι πάρα πολύ σοβαρή. Μέσα, συμφωνώ. Και εγώ δεν έχω μεγάλη σχέση με τα οικονομικά. Επειδή δεν χρειάζεται, ρε παιδιά. Δηλαδή, όλα αυτά που είπαμε οικονομικά ήταν. Δεν το κατάλαβα. Όχι, όχι, αλλά για να κάνω μια μελέτη καλή για το χρήμα. Αλλά έχω κατά νου δύο θέματα. Επειδή έχω μια αγάπη με την ιστορία. Ένα, γύρω στου 900 αν θυμάμαι καλά, τότε στο Βυζάντιο υποχρεωνόσουν να πληρώσει
με ένα νόμισμα που είχε τόσο καθόλου τα χρυσόλα, όταν το έδινε πίσω αυτός, μετά σε περίοδο σου έδινε ένα μικρότερη περιοχικότητα και γινόταν μια κλοπή και έγινε τότε ένα θέμα και γύρω στην πίση αυτής. Σαν υποτίμηση. Εντάξει. Ή πόσο το κομπλίστη είναι, γιατί δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο έχει πιο καλή βιβλιογραφία που είναι πιο αυτοματικές. Πόσο το κομπλίστη θα φτάσει στο αφηγό να μιλώ το γρόσι. Δεν είναι το γρόσι. Το γρόσι δεν είχαμε όταν ήταν το Τουρκοκρατία. Τι ήταν, αν θα βγάλει ένα γρόσι. Το γρόσι και είχαμε και το γρόσι κατά την Επανάσταση. Ναι, αλλά αυτό που δεν ξέρει κανένα. Έπεσε το φινικά, έφερε στην οικονόμηση. Δείξτε μου μια βιβλιογραφία, μια μελέτη, ένα διδακτορικό που να ασχολήθηκε με το επαναστατικό χρήμα. Δηλαδή θέλω να πω, δηλαδή, εδώ στην επαναστάσεις, από την Αμερικανική Επανάσταση μέχρι και τη Γαλλική, είχαμε ειδικά επαναστατικά νομίσματα. Δηλαδή, όπως ήταν το Αμερικανικό νόμισμα, το Continental, το λέγαμε, το υπηρετικό χρήμα. Έτσι, στη Γαλλική Επανάσταση είχαμε τα ασύνια. Τα ασύνια ήταν με μια μορφή ομολόγου που στόδινε η επαναστατική εξουσία έναντι των υπηρεσιών ή της περιουσίας που έδινε στην Επανάσταση, τα ασύνια, και έχει υπάρχει μια φοβερή μελέτη για τα ασύνια από το 1924, από τότε έκανα σχολικά. Λοιπόν, αυτό όμως που δεν έχει μελετηθεί ποτέ, δεν υπάρχει μια μονογραφία, δεν έχω βρει ένα άνθρωπο, μπορεί να φταίω εγώ, αλλά λέω, εγώ τι λέω, αν υπάρχει, διορθώστε με. Είναι το επαναστατικό χρήμα στην Ελληνική Επανάσταση. Τι χρήμα χρησιμοποιούσαν στην Ελληνική Επανάσταση. Τα απομειωνεύματα ο Κολοκοτρώνης μιλάει για τα γρόσια τα οποία είχαν πληθωριστική ισχύ. Μα αν το, ήταν το τουρκικό γρόσιο, το τουρκικό ήταν χρυσό και ασημένιο. Τι πληθωριστική ισχύ. Υπήρχε το επαναστατικό γρόσιο, το οποίο το τύπωναν στην Κόρινθο και είχε μορφή ασημιά. Δηλαδή ήταν ομόλογο. Στη διάρκεια της Επανάστασης τυπώνανε επαναστατικό χρήμα. Τύπου ασημιά, σαν τη Γαλλική Επανάσταση. Κανένα δεν ασχολείται με αυτό. Ναι. Εντάξει, χρησιμοποιούσε και τότε και όλα. Αλλά υπήρχε νόμισμα το κοπείο, δηλαδή κανονικό τυπογραφείο στην Κόρινθο, που τύπωνε αυτά τα πράγματα στο όνομα τη επαναστατική κυβέρνηση που είχε από το σύστημα τη Τριζίνα και μετά. Το σύνταγμα τη Τριζίνα και μετά. Λοιπόν, έχει μια σημασία και αυτή η περίοδο. Αυτό το χαρτί πετάει έξω ο Φίνικα. Μάλλον ήθελε. Καποδίστρια, δεν το πρόλαβε το. Λοιπόν, συν το χρυσό και το σημείο αυτό το πράγμα. Έχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει βιβλιογραφία. Έτσι, θέλει πρωτογενή έρευνα. Υπάρχουν εφημερίδες εποχής. Όχι, βέβαια. Υπάρχουν εφημερίδες. Είναι πολύ εύκολο να το δείτε στο πρώτον. Έχει, είναι η Γενάδεως Βιβλιοθήκη που είναι τα περισσότερα εκεί. Και φυσικά το Ιμπλιοθήκη της Βουλής. Αν νομίζω ότι ακόμη είναι στο καπνεργοστάσιο. Στο καπνεργοστάσιο είναι, αλλά εγώ από μια έρευνα παλιά που θα κάνει άλλο θέμα, οι εφημερίδες που έχουν σωθεί είναι όσο πάει προς τα πίσω. Στο 1900 ήδη δεν είχαν σωθεί όλες. Πάντως ξέρω ότι Γενάδιος έχει. Η Γενάδιος έχει. Είναι η Αμερικανική σχολή που την έχει αγοράσει τώρα. Έχει αγοράσει και την Γενάδιο Βιβλιοθήκη. Ξέρετε που είναι, στο Κολωνάκι. Μπράβο. Εκεί είναι και όμορφα. Είναι όμορφη. Δηλαδή είναι σοβαρή βιβλιοθήκη. Δηλαδή μπορεί να πει να κάτσει να διαβάσεις, θα σου φέρουν αυτά που ζητάς. Άνθρωπο να ξέρεις την βιβλιοθήκη να σου φέρει αυτό που ζητάς, εγώ το έχω δει μόνο στο εξωτερικό και στη Γενάδιο. Αλλά δεν είναι πρωτογενή έρευνα. Έτσι, δεν είναι. Εγώ μπορώ να το κάνω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Εντάξει. Είναι καλό να. Πολύ καλό θέμα. Γιατί δεν έχει σχολή κανένα. Δεν του έμεινε. Εντάξει, επιστολογραφίες και όλα αυτά τα πράγματα έχουν δημοσιευτεί. Έχουν δημοσιευτεί. Δηλαδή, η επιστολογραφία του Καποδίστρια είναι ακόμη και στο διαδίκτυο. Δύο τόμοι έχουν δημοσιευτεί, είναι στο διαδίκτυο. Αν τις πιάσεις ένα προς ένα, θα δεις την αλληλογραφία που είχε με τον Εινάρδο και με τους υπόλοιπους για τον τρόπο που κανόνιζαν πώς θα γίνει το καπάκι, πώς θα φτιαχτεί. Φτιάχτηκε η Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα καμία σχέση με την Εθνική Τράπεζα τη σημαίνει, έτσι. Μιλάμε έτσι, τη λέγανε τότε την κεντρική του τράπεζα. Φτιάξαν κεντρική τράπεζα. Την οποία του δώσανε καπάκι τα περιουσιακά στοιχεία ο Καποδίστριας και τις χρεοκόπησε ο ίδιος. Λοιπόν, και ένας μεγάλος έμπορος Έλληνας έδωσε τα. Τις μέτοχος έδωσε. Λοιπόν, και έτσι δημιουργήθηκε το καπάκι να δημιουργηθεί το χαρτονόμισμα, το ο Φίνικας. Και έχει μια σημασία να δούμε και το πώς αυτό εντάσσεται στην παγκόσμια πραγματικότητα της εποχής εκείνης. Να φτιάξεις Φίνικα, δηλαδή χαρτονόμισμα. Χαρτονόμισμα την εποχή εκείνη.
ήταν μεγάλη καινοτομία. Και να το χρησιμοποιεί σαν βασικό σου, συναλλακτικό μέσο. Μεγάλη. Γιατί το, αυτό που κυριαρχούσε ήταν ή το μονομεταλλικό ή το διμεταλλικό σύστημα. Δηλαδή, ή είχε νόμισμα χρυσό ή είχε νόμισμα ασημένιο. Το χρησιμοποίησε, αλλά προσπάθησε ο Καποδίστριας να περιορίσει δραστικά τη χρήση του ασημένιου και του χρυσού νομίσματος. Ο λόγος τον εξηγεί ο Άνταμ Σμιθ, που λέει στο βιβλίο του ότι το χρυσό και το ασημένιο το χρησιμοποιούν οι ισχυρές χώρες, αυτές που είναι θαλασσοκράτες. Φέρνουν το χρυσό έτσι, μέσω του πλεονασματικού ισοζυγίου που έχουν. Οι μικρές χώρες που δεν έχουν είναι εξαρτώμενες από τις μεγάλες, καθότι πρέπει να αγοράσουν το χρυσάκι από αυτές. Και έτσι τις πατάνε στο λαιμό. Γι' αυτό και για τις μικρές χώρες συνιστάται το χαρτονόμισμα. Έχει σημασία, γιατί δηλαδή μια χώρα στα σπάργανα, χωρίς καμία προϋπόθεση, χωρίς τίποτα, χωρίς αστικές δομές κοινωνίας, δηλαδή ούτε σοβαρή οικονομική βάση, ακόμη στην εποχή της χειροτεχνίας, βρισκόμαστε. Δεν κάνει βιοτεχνικά εργαστήρια, δεν κάνει. Χειροτεχνία υπήρχε τότε ακόμα. Έτσι. Και φυσικά ο χωριάτης που δούλευε σε καταστάσεις μεσαίωνα. Λοιπόν, πώς επιχειρεί ένα τέτοιο εξυγχρονισμό, ένα τέτοιο εξυγχρονιστικό βήμα, εντυπωσιακότατο για την εποχή, για τα δεδομένα ολόκληρης Ευρώπης. Οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό είναι μια πλευρά που θα πέρασε η εργασία, στην επίδραση των σενσιμονιστών στην Ελλάδα. Την εποχή εκείνη δρούσαν πολλοί σενσιμονιστές, οι οπαδοί του Σενσιμών. Ο Σενσιμών ήταν ο τοπικός σοσιαλιστής Γάλλος, τους οπαδούς τους κυνήγησε μέχρι αηδίας το γαλλικό κράτος και την κάνανε για τα Βαλκάνια. Βρεθήκαν αρκετά. Ο Εινάρδος, αν και μεγάλος στρατευτής ο ίδιος, είχε σενσιμονιστικές ιδέες και προσπάθησε αυτό το πράγμα να το μεταλαμπαδεύσει στην Ελλάδα. Δεν ξέραμε αν θα πετύχαινε το εγχείρημα. Αλλά η ιδέα του ήταν: κόβω χαρτονόμισμα, τι μου στείλει το χαρτονόμισμα, το σύνολο που λέμε σήμερα. Δηλαδή το κόστος κοπής αστείων ποσών και με αυτό θα πλήρωνε το χρέος. Αυτό σκοπεύε. Με πληθωριστικό χαρτονόμισμα, αλλά σε μια οικονομία που δεν ήταν χρήματι. Το εχρήματο μέρος της οικονομίας ήταν 2 με 4% σύμφωνα με εκτίμηση εκείνης εποχής. Όλο το υπόλοιπο ήταν πράγματο. Γιατί ήταν ο χωριάτης που άδειαζε τη σοδειά του, έπαιρνε τη δεκάτη ο άλλος, τέτοια πράγματα έτσι. Λοιπόν, με τόσο μικρή εχρήματη οικονομία δεν θα παραγόταν ο πολιτισμός. Οπότε θα πλήρωνε το χρέος και θα γλίτωνε το χρέος. Δεν θα το επίτρεπαν οι άλλοι όμως βέβαια. Ενώ οι προστάτηδες δηλαδή. Χοντρικά τα πράγματα. Αλλά κανένας δεν έχει μιλήσει σε αυτή την περίοδο. Και βεβαίως αυτά που λέω μπορεί να βρεθούν σε φωτογραφίες και ξέρω εγώ εποπτικό υλικό κτλ. Στο μουσείο που υπάρχει στο Νησιωτικό Μουσείο που είναι στο πάνω μέρος της Πανεπιστημίου Ελευθερίου Βεντζέλου. Έτσι, επάνω, έχει το χτίριο του Αρείου Πάγου παλιά, έτσι, με τις ανάποδες βάστηκες απ' έξω. Το Θεσσαλονίκη ιατρείο κοντά που είναι, δίπλα. Ναι, πιο πάνω. Είναι 2 τετράγωνα πιο πάνω. Λοιπόν, εκεί, αν πας, έχει ακόμη και τα επαναστατικά χαρτονομίσματα. Μπορείς να βρεις, δηλαδή, πολύ υλικό τέτοιο, πρωτογενές, δηλαδή, και καταγραφές τέτοιες. Υπάρχουν, δεν τα έχουν μαζέψει. Έχουν μαζέψει αρκετά. Και μπορούν να σου δώσουν και στοιχεία τα παιδιά. Δηλαδή εκεί είναι εξαιρετικά συνεργάσιμο και δεν πάντα κανένα. Όποιο σου φαντάζει πηγαίνει στο καφέ έξω από το. Πώς το λένε, στον προάμπλιο χώρο, ένα θαυμάσιο κήπο για τον καφέ. Όλοι ξέρουν για τον Ρωσοτικό Μουσείο, το ξέρουν για τον καφέ του. Δεν είναι. Πάντα κανένα. Έχει δηλώσει τζαζ συναντήρηση, δεν είναι. Και γι' αυτό το λέει το πήγα προχτές και το είδα. Και αυτό που διαφήμιζε απ' έξω ήταν η jazz συναυλία που θα κάνει, ξέρω εγώ. Τι να σου διαφημίσει. Εντάξει. Μια σπορτινή περίοδο ή και λίγο εκείνη η περίοδο του 21 με την Βουλίνα που είχαμε το τσίκινο το κάρτικο ιστορία που έκοβε. Πώς είχε το δικαίωμα να κόβει, να έχει. Όμω καθένα σε κόβει. Και να κόβει νόμισμα και να κάνει. Είχε πλουτίσει πάρα πολύ γιατί και η πεθαρά ήταν και συμπέρασμα. Πολύ, πολύ. Γιατί ο Λόντο τι έκανε. Μάλιστα, και τώρα. Οι κερατάδες, δηλαδή, μιλάμε για το τι έχουν κάνει εκείνη την εποχή. Εντάξει, έχουν κάνει, αλλά και αυτή και αυτό δεν είναι. Βεβαίως, αλλά είναι η επαναστατική περίοδος.
Αυτή είναι ακόμη πιο δύσκολη. Γιατί οι εκθέσεις που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν εκθέσεις, και ο Εινάδος έχει κάνει ολόκληρη έκθεση, που είχε ζητήσει ο ίδιος ο Καποδιστρίας, κάνει μια δημοσιονομική έκθεση, ρε παιδιά, να δούμε τι έχουμε, τι παραλαμβάνουμε. Αυτό το λέγεται. Ο άνθρωπος ήταν επαγγελματίας, δεν ήταν τα πουλημένα τομάρια και αναλάβανε κράτος. Ή τουλάχιστον, τέλος πάντων. Λοιπόν, και σου λέει, κάνε μια απογραφή δημοσιονομική. Τι έχουμε. Και του λέει, υπάρχει, έχει δημοσιοποιηθεί η έκθεση, υπάρχει λοιπόν. Και λέει ο Ελληνάδο, δεν έχουμε πουλήσει τίποτα. Μόνο 60 εκατομμύρια χρυσαφράκια χρέο. Λοιπόν, όχι ο Θωρά, ήταν από τα ασυσσωρευμένα τα παστατικά. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι η περίοδο αυτή είναι πολύ σκοτεινή γιατί δεν έχουν εγγραφέ. Δεν υπάρχουν αρχεία. Ό,τι υπάρχει έχει εκδοθεί από την Ελληνική Βουλή στα ζητήματα τα αρχεία τη ελληνική παλιγενεσία ή στα κατατόπου αρχεία. Το αρχείο των Ιδραίων, το Κουτογιόν, το Κουτουριώτη, το αρχείο του Σπετσόν, αυτά τα αρχεία. Στα Ρώσικα. Στα Ρώσικα ναι, αλλά για οικονομικά δεν έχει πολλά στα Ρώσικα. Αρχεία από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Για τα οικονομικά της Επανάστασης. Αλλά είναι μια περίοδος, όποιος γουστάρει να κάνει τα δύσκολα, αυτή είναι... Εκεί πρέπει να βρεις τις εφημερίδες της επαστατικής. Να βρεις όλα τα αρχεία, τα θεσοζόμενα αρχεία, δεν είναι και πολλά. Έτσι. Και να δεις τι μπορείς να βγάλεις από εκεί. Συν τις μαρτυρίες. Ο Φωτάκος έχει πολλές αναφορές. Ο Οικονόμ έχει κάποιες αναφορές. Αλλά θέλει δουλειά πολύ πολύ. Γιατί δεν ξέρω να έχει γίνει αυτό. Οικονόμ ο Ισραήλος. Δεν πρόλαβα. Δεν το σκοτώσαμε. Γι' αυτό δεν θέλω να το. Λοιπόν, άλλο. Υπάρχει μια εργασία του Φίσερ, η οποία όπως ξέρω δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Ιρβίν. Του Ιρβίν Φίσερ, ναι. Που είναι ουσιαστικά ψάχνει να βρει εξήγηση για το πώς δημιουργήθηκε η κρίση, το Debt Deflation Theory. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο ενδιαφέρον αυτό. Πώς δεν είναι. Όλα έχουν ενδιαφέρον. Τους πάνω τα γένια δεν έχουν ενδιαφέρον. Τι θες να είναι για μετάφραση. Σε πρώτη φάση μια περίληψη για το τι λέει μέσα. Όχι ρε μεγάλη τώρα, κάνεις περίληψη ένα βιβλίο, αλλά θέλεις κάνει για ολόκληρο το βιβλίο, για όλη την εργασία του. Γιατί για παράδειγμα, ας πούμε μου πεις μόνο για αυτό το βιβλίο, σου πω εγώ για το 100% χρήμα. Αυτό έχει αξίσει το κούμπο, ειδικά σήμερα. Είναι μια εργασία του Irving Fisher που υποστηρίζει τη λογική του Σίνερ, ο οποίος έλεγε για να αποφεύγεται οι τραπεζικές κρίσεις, δηλαδή τα λεγόμενα bank run, θα πρέπει πάντα το κράτος να έχει τη δυνατότητα να καλύπτει 100% τις χρηματικές ανάγκες των τραπεζών. 100% αυτό. Και είναι έτσι ψάξει και δείξει αυτή την περίοδο και αυτή την πρόταση. Έχει ενδιαφέρον. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Αλλά δεν αρκεί μόνο μια περίληψη. Τις περιλήψεις θα τις κάνουμε και μεταξύ μας εδώ στη διαδικασία. Κάποια σημαντικά βιβλία που θεωρούμε ας πούμε ότι κάνουμε. Κατάλαβες. Η διαδικασία να είναι πιο σε βάθος. Αξίζει τον κόπο αυτή η οπτική. Η λεγόμενη πρόταση του Σικάγου. Έτσι. Υπάρχουν τα βιβλία αυτά. Μπορείς να τα βρεις εύκολα στο διαδίκτυο. Ό,τι δεν μπορείς να βρεις στο διαδίκτυο, μπορείς να στα δώσω εγώ. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Και να βγάλεις αυτή την ιστορία. Έχει φτιαχτεί μια εξαιρετική εργασία. Εξαιρετική. Σαν προήμιο. Για να σου δείξει τον δρόμο, να το πούμε έτσι. Από το IMF, από έναν ιδίο οικονομολόγο του μελλοντικού τμήματος του ΤΑΝΙΤΑ, τον Αύγουστο του 2014, βγάλανε αυτό το πράγμα. Επικαιροποίηση του Chicago Plan. Δεν έχει καμία σχέση το σχέδιο Chicago με τη σχολή Chicago. Καμία σχέση. Το σχέδιο του Σικάγου ήταν 367 οικονομολόγοι, καλύτεροι οικονομολόγοι που μαζεύτηκαν το 32 μετά την κατάρρευση των χρηματιστηρίων στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και μελέτησαν και είπαν τι μπορούσε να γίνει για να φύγουμε από την ύφεση. Και είπαν τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι αφήνουμε τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν. Δεύτερον, το κράτος παίρνει το δικαίωμα, το εκδοτικό δικαίωμα. Τρίτον, διαγράφουμε ιδιωτικό και δημόσιο χρέος. Χοντρικά τώρα μιλώντας. Και μέσω του εκδοτικού δικαιώματος
δεν επιτρέπει στις τράπεζες να αφήνουν ακάλυπτες τις καταθέσεις. Δηλαδή, όσες καταθέσεις έχει η τράπεζα, τόσο χρήμα πρέπει να υπάρχει, είναι αυτό το 100% solution που λέει ο CEO Office. Και έχει σημασία αυτή η υπόθεση, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Στοιχεία της εφάρμοσε ο Ρούσβελτ. Γιατί όλοι αυτοί μετά, οι πιο σημαντικοί από αυτούς, υπήρξαν σαν, πώς να το πούμε, σαν σύμβουλοι του Ρούσβελτ. Αλλά έχει μια σημασία αυτό το πράγμα. Υπάρχουν οι διαλέξεις που είχαν γίνει εκεί σε βιβλίο, υπάρχουν στα επιστημονικά περιοδικά της εποχής, όλα αυτά υπάρχουν στο διαδίκτυο, τα περισσότερα. Σε βιβλιοθήκες δηλαδή, πανεπιστημιακές, την οποία έχουμε πρόσβαση. Όπου δεν έχεις, θα μου λες, δίνω το κωδικό, μπαίνεις μέσα και το ψάχνεις. Ό,τι δεν είναι και υπάρχει μόνο σε hard copy, θα με ενημερώνεις και θα σου δώσω. Τα έχω όλα. Ό,τι έχει γραφτεί αυτό. Παίρνεις αυτή την εργασιούλα, η οποία κατά το ίμιση αξίζει τον τόπο, το άλλο υπόλοιπο είναι ένα οικονομικό υπόδειγμα, το οποίο εάν αυτό εφαρμοζόταν στην αμερικανική οικονομία, τι ωφέλη θα είχε η αμερικανική οικονομία, που αποδεικνύει ότι θα έχει πολύ μεγάλα ωφέλη, αλλά ακούω και θεμητικά, δεν χρειάζεται οικονομικό υπόδειγμα να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εσύ παίρνεις τον μπούσουλα, στην αρχική, στο σημείο, στο αρχικό, μια εξαιρετική καταγραφή της βιβλιογραφίας που έχει κάνει ο άνθρωπος. Και προχώρας, εάν θες να ασχοληθείς με αυτό το θέμα, το σχέδιο, το σχέδιο του Σικάγο του 1932. Που έχει σημασία, γιατί η διαμάχη αυτή είναι από την αρχαιότητα, παρακαλώ. Τεράστιο θέμα, τεράστια διαμάχη, έτσι. Είναι από την αρχαιότητα και συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Σήμερα η συζήτηση είναι, θα δώσουμε χρήμα κατευθείαν στον κόσμο ή θα το συνεχίσουμε να το δίνουμε στις τράπεζες για να χρεοκοπούμε. Παιδιά, η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα σήμερα δημοσιεύτηκε η εισήγησή της, όπου εισηγείται να δοθούν 16-18, δεν θυμάμαι καλά, δισεκατομμύρια γαλλικά φράγκα απευθείας στους Ελβετούς πολίτες. Δηλαδή περίπου 1.000-1.500 ελβετικά φράγκα ανά Ελβετό πολίτη. Cash. Γιατί είδανε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2015 έφαγε βουτιά η βιομηχανία και ο τουρισμός τους. Και δίνουν για να στηρίξουν την οικονομία. Γιατί έχουν φτάσει στο 0,75 αρνητικό επιτόκιο. Προσέξτε, μείον 0,75 αρνητικό επιτόκιο. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται, πιο κάτω δεν πάει το επιτόκιο. Αν το σηκώσουν, θα δημιουργηθεί πρόβλημα ρευστότητας στην οικονομία τους. Οπότε σου λέει τελείωσε η νομισματική πολιτική. Δεν μπορώ να κάνω με το νόμισμα, που σημαίνει τι. Αξία νομίσματος, συναλλακτική και επιτόκιο δεν μπορώ να δουλέψω. Πρέπει να βρω άλλες μορφές οικονομικής πολιτικής. Και ξαναγυρίσει αυτό το πράγμα, να δώσουμε λεφτά κατευθείαν στον κόσμο. Ο Κόρμπιν βγήκε με κεντρική συμφωνία, ο νέος του Εργατικού Κόμματος. Αυτός λέει με κεντρικό σύνθημα εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων και των βασικών δομών της αγγλικής οικονομίας και ποσοτική χαλάρωση απευθείας στα βρετανικά και νοικοκυριά. Τώρα να μου πείτε, εγώ τους πιστεύω είναι χειρότερη η εργατική από τους τόρυτες. Αλλά τέλος πάντων, αυτό το πράγμα και μάλιστα από το πανικό που δημιουργήθηκε στο Economist που διάβαζα, πάθαν την κούλα της ζωής τους. Μόλις ακούσαν αυτό το πράγμα, ότι είπε αυτά τα πράγματα, έγινε χαμός. Και τι εννοεί, ότι τα 600 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες που έδωσε η Τράπεζα της Αγγλίας σε ενίσχυση των τραπεζών να δοθούν απευθείας στα νοικοκυριά της Βρετανίας. Ξαναγυρνάει δηλαδή όλη η συζήτηση. Ποια χώρα εφάρμοσε όμως το 100% solution αυτό του Irving Fisher, 100% κάλυψη των τραπεζών. Ποια χώρα, μία στον κόσμο το εφάρμοσε. Τότε, την εποχή εκείνη, 29-33, μεγάλη κρίση. Μία χώρα στον κόσμο. Η Αμερική δεν ήταν, η Βρετανία δεν ήταν. Ποια ήταν. Μεγάλη χώρα. Όχι. Μία σκατούλα. Εμείς. Παιδιά, πλάκα-πλάκα, το εφάρμοσε η Ελλαδίτσα το 1939 με την έκρηξη του Παγκόσμιου Πολέμου. Επιμεταξά. Τότε διοικητής ήταν ο Βαρβαρέσος, ο οποίος έκανε το εξής απλό πράγμα. Μόλις είδε
ότι αυξήθηκε η νομισματική κυκλοφορία στην ελληνική οικονομία κατά 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές τωρινές, έπαθα πανικό. Γιατί αυτή η αύξηση της νομισματικής κυκλοφορίας υποδηλώνει απόσυρση καταθέσεων. Bankrupt. Και λοιπόν, είχαν δύο επιλογές. Ή να κλείσουν τις τράπεζες, καλή ώρα. Οπότε λέει ο Βαρβαρέσος στην επιστολή που στέλνει προς την κυβέρνηση. Τους λέει έτσι και τις κλείσουμε, δεν θα μπορέσουμε να τις ξανανοίξουμε. Ξεχάστε το. Τράπεζα που κλείνει. Υποσυνθήκες Bankrupt δεν ξανανοίγει. Ή να κόψουμε το λαιμό μας να υποστηρίξουμε τις τράπεζες. 100%. Θέλουν να τις πάρουν όλες τις, τις καταθέσεις. Να τις πάρουν. Θα τις υποστηρίξουμε εμείς. Με χρήμα δηλαδή θα δημιουργούσε η τράπεζα της Ελλάδας. Βέβαιος δεν το είχε. Το αγόρασε απ' έξω. Γιατί κατασκευαζόταν το χαρτονόμισμα στο εξωτερικό. Από τότε που, που λέγαμε ο Καποδίστριας ότι έκοψε χαρτονόμισμα, οι βαρβαροί καταστρέψανε το νομισματικοποιείο και από τότε δεν ξανεπιτράπηκε στο ελληνικό κράτος να έχει δικό του νομισματικοποιείο, ούτε στην κεντρική τράπεζα όταν ιδρύθηκε. Έτσι αγοράζαμε απ' έξω το χαρτονόμισμα. Με πολλά δυσάρεστα αποτελέσματα, ο Ηλίας ο Βενέζης στην ιστορία και το χρονικό της Τραπέζης Ελλάδος το 1955 γράφει ότι το συνάλλαγμα που έφευγε έξω κάθε φορά που αγοράζαν παρτίδες αυτού του χαρτονομίσματος που ζητούσαμε είχε τρεις κατευθύνσεις. Μας το τύπωναν ή η Ρότσιλντ στο Παρίσι ή η Τράπεζα της Αγγλίας με μια ιδιωτική εταιρεία, η λεγόμενη British Colonial Bank στο Λονδίνο ή The American Bank Note Company που έκανε και την καλύτερη δουλειά. Δηλαδή, ήταν τα χαρτονομίσματα που μας έκανε η Αμερικανική εταιρεία, η Bank Note Company, αυτή ήταν τα λιγότερο παραχάραξιμα. Ενώ τα υπόλοιπα, ξυστήσονταν στην παραχάραξη. Μεγάλο πρόβλημα παραχάραξη στην ελληνική οικονομία, χάρη σε αυτό. Και παρά το γεγονός ότι κόστιζε, λέει να τη στηρίξουμε. Και βγαίνει τότε επίσημη δήλωση της Τραπέζης Ελλάδος και λέει: μην ανησυχείτε, πάρτε ελεύθερα τις καταθέσεις σας, εμείς θα τις υποστηρίξουμε. Δεν πρόκειται να επιβάλλουμε ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. Πώς το λένε, moratorium, γιατί το σωστό είναι moratorium και όχι capital control που λένε οι γελοί εδώ μέσα. Γιατί το λένε όμως capital control, για να συγχαίεται η έννοια του capital control με τον πραγματικό έλεγχο κεφαλαίου. Εδώ δεν κάνουν έλεγχο κεφαλαίου. Εδώ κάνουν περιορισμό αναλήψεων. Περιορισμό αναλήψεων και των συλληψιών, των βασικών συλληψιών. Αυτό στην τραπεζική λέγεται moratorium, δηλαδή παγώνει αυτό. Για ένα διάστημα ή περιορίζεται ενταστικά για λόγους καθαρά προστασίας του τραπεζικού συστήματος. Το άλλο δεν σημαίνει. Το άλλο σημαίνει έλεγχος κίνησης κεφαλαίου. Εσύ, όταν έχεις αποταμιευτικό λογαριασμό, έχεις κεφάλαιο. Όχι, αλλά οι μιλοποδίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν χαρακτηρίσει και τις αποταμιευτικές καταθέσεις κεφάλαιου. Κατάλαβες. Για να μπορούν να τις κόβουν ή να τις διαχειρίζονται ή να τις περιορίζουν κτλ. Ενώ στην τραπεζική πίστη δεν υπάρχει έννοια κεφάλαιο για την αποταμίευση. Διαφορετικά, αν είναι κεφάλαιο ρε μάγκα, τότε εγώ είμαι δανειστής σου. Έτσι δεν είναι. Εγώ σου κατεβάζω τα λεφτά, είμαι δανειστής. Έτσι. Άρα γιατί δεν αντιμετωπίζουμε σαν δανειστής τράπεζας. Με όλα τα προνόμια και τα χαρακτηριστικά που έχω. Άρα μου κακομίζει που πάρουμε το πα τα λεφτά και μου δεν επιτρέπει να πάρω τα λεφτά. Έτσι, δεν μιλάμε για πρωτοσυμιακή κατάθεση, μιλάμε για την ημερήσια από το ημερήσιο αποταμιευτικό. Έτσι λοιπόν λέει ο άλλος, αποφύγαμε το μορατόριο, βγήκαμε, το κάναμε και όντως παιδιά στους επόμενους δύο μήνες βελτιώθηκε η νομισματική κυκλοφορία περίπου 1,5 δισεκατομμύριο στην ελληνική οικονομία. Και δεν κλείσαμε την τράπεζα. Άμα θέλετε να μάθετε περισσότερα, παρεμπιπτόντως, τα χρονικά της Τράπεζης Ελλάδος έχουν γραφτεί από διάφορους σε διάφορες ιστορικές περιόδους. Το τελευταίο το χρονικό με το 2008 που λέγεται και υπάρχει, αν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο ιστότοπο της Τράπεζης Ελλάδος. Δεν το θυμάμαι αν είναι, αν το έχει. Πάντως αν το πάρετε, το περιστατικό αυτό δεν αναφέρεται. Ενώ αναφέρεται στο Βενέζι, το ιστορικό και το χρονικό της Τραπέζης Ελλάδος, μέχρι το 1955 που εκδόθηκε, αναφέρεται στο ιστορικό χρονικό της Τραπέζης Ελλάδος που εκδόθηκε το 1978, σε αυτό δεν αναφέρεται. Πώς κόψαν περισσότερο χρήμα, δώσανε χρυσό, πώς το κάνανε? Το αγοράσανε με συναλλαγμα. Είχανε αποθέματα δηλαδή συναλλαγμα? Όχι, κόψανε το ρημό τους.
σου λέει καλύτερα να το αγοράζω παρά να μου δημιουργείται διακρίσεις στο τραπεζικό σύστημα. Και πληθήκαμε δηλαδή παραπάνω. Ναι, και πάρε υπόψη ότι μιλάμε για πόλεμο. Πρόσεξε να δεις ποιο είναι το θέμα. Με το πόλεμο. Όχι, με το που ξέσπασε, Σεπτέμβριο του 1939, καταπαραθρώθηκε το τραπεζικό σύστημα. Και πώς τη δώσαν δάνειο ενώ ήταν σε. Κανένα δάνειο. Πήγε και έδωσε εντολή στην στο American Bank Note Company, στην Αμερικανική, να της τυπώσει τόσο χρήμα. Το πλήρωσε. Το μετέ τους πλήρωσε. Ε? Μετά από τα με δολάρια, παιδιά. Συνάδελφα. Εκτός από χρυσό. Γιατί από το 1932 και μετά υπήρξε ο νόμος του Βενιζέλου που δεν επέτρεπε τη διακίνηση συναλλάγματος σε ιδιωτική βάση. Μονοπόλιο της μετατροπής συναλλάγματος πέρασε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και έτσι οτιδήποτε συναλλαγματικές συνάλλαγμα είχε ισορρευτεί σε άλλες τράπεζες, σε εμπορικές, ή διακινόταν μεταξύ μέσα στην οικονομία, αναγκαστικά κατέληγε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν το δεχόταν κανένας ως συναλλακτικό μέσο με νόμο του κράτους και άρα πήγαινε στην Τράπεζα της Ελλάδος, έδινε τα δολάρια του ή τις χρυσές λίρες, γιατί οι χρυσές λίρες ήταν κατά κύριο λόγο εκείνη η ιστορία, έδινε τις χρυσές λίρες, έπαιρνε δραχμή και έκανε τις συναλλαγές του. Είτε ερχόταν σαν έμπορος στο εσωτερικό, είτε ήταν μέσα. Με αυτό που συσσόρευσε, πήγε και αγόρασε τα. Μια ερώτηση που δεν μου παρακαλώ. Όταν λέμε αγόρασε νόμισμα, θα φέρω ένα παράδειγμα με ποιο θα φύγει. Έδωσε το αντίστοιχο δολάριο με την ισοτιμία τη δραχμή που αγόρασε όχι, ή πλήρωσε όχι. Το κόστο τη κατασκευή. Αν πήγαινε στην Αμερική να αγοράσει πορτοφόλια. Το κόστος της κατασκευής. Έτσι. Το κόστος που δίνει η εταιρεία. Δεν είναι μόνο το κόστος της κατασκευής, είναι και το κέρδος εταιρείας. Όχι πάνω στην ισοτιμία νομίζω. Όχι, καμία σχέση. Αγόρασε την κατασκευή. Εγώ θέλω τόση ποσότητα χαρτούρα. Πόσο θα μου κοστίσει, λέει τόσα. Πάτε. Λοιπόν, τα χαρτιά, τα για τα χαρτιά. Τότε, έφτιαχνε το χαρτί και το μελάνι. Όχι το χαρτονόμισμα. Και τώρα ακόμη. Και μία δεύτερη ερώτηση. Όταν λέμε ότι ο δευτής τραπέζης Ελλάδος είδε να κυκλοφορούν 2,5 εκατομμύρια, αν ήταν καλά, δραχμές παραπάνω. 2,5. Ναι. Δύσκολο, συγγνώμη. Δηλαδή αυτός και κατάλαβε ότι έχει γίνει bad grant, δεν είχε μία εικόνα από τις αναλύσεις. Από πού λέμε εμείς. Είχε υπολογιστές τότε. Α, ναι, αυτό να θέλει. Στο τέλος του χρόνου ήσουν να του λέγα σε ένα μήνυμα. Όχι, δεν βλέπεις στο τέλος του χρόνου. Σε ένα μήνυμα να του σηκώθηκαν τόσο κεφάλι. Όχι. Επειδή είχε το μονοπόλιο η Τράπεζα της Ελλάδος. Αναγκαστικά οτιδήποτε ροή χρήματος, εδώ έκαναν οι καταδίκες. Πας εσύ και λες, φέρ' τα παιδιά εδώ, πόσα είναι, 100.000 δραχμές, δώστα. Η τράπεζα πάει στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην κεντρική σου τράπεζα και λέει, δώσ' μου τα 100.000 για να δώσω. Αυτό κρατιέται από τη λεγόμενη διεύθυνση νομισματικής κυκλοφορίας. Υπάρχει ακόμη και στην τράπεζα. Λοιπόν, και καταγράφεται. Λοιπόν, αυτό το report το δίνανε σε εβδομαδιαία βάση στους υπεύθυνους. Λοιπόν, όταν είδανε ότι σε μέσα σε ένα μήνα εκτινάχθηκε σε δύο μήνες, 2,5 δις, λέω, όπου εδώ γίνεται χαμός. Και παρενέβησαν. Τώρα, αυτοί δεν είχαν ενιαίο σύστημα καταγραφών με υπολογιστές, οπότε κάθε εδώ, όταν γίνεται σήμερα, πώς γίνεται το σύστημα. Όταν πας στο... ταυτόχρονα, τα καταγράφεται στα κεντρικούς υπολογιστές της Τράπεζας Ελλάδος. Και έχει τα πλήρη εικόνα. Τότε δεν υπήρχε αυτό. Γιατί ήταν η λογιστική εγγραφή. Έκαναν τη λογιστική εγγραφή, μαζεύανε μετά αυτά τα πράγματα, πηγαίνανε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά οι υπηρεσίες Τράπεζας Ελλάδος αποκρυπτογραφούσαν και χαρτογραφούσαν τις συναλλαγές. Και αν περίμενε αυτό όλος να το δει, τρία πολλά και κάθονται. Γι' αυτό έκλεισαν οι τράπεζες παραμονές του πολέμου όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος το 14. Τότε έκλεισε. Τότε βέβαια δεν είχαμε την Τράπεζα της Ελλάδος. Είχαμε την Εθνική Τράπεζα σαν εκδότρια τράπεζα. Και τότε δεν είχε μονοπόλιο του χαρτονομίσματος. Μπορούσε να χρησιμοποιηθούν νομίσματα διαφορετικά και διαφορών και χρησιμοποιούσαν. Οπότε τι έκανε. Το πρώτο πράγμα που έκανε να κλείσουν τις τράπεζες. Δεν είχαν δυνατότητα να λειτουργήσουν διαφορετικά. Τα καλά τα δικά μας σήμερα. Ενώ έχοντας το μονοπόλιο η τράπεζα, το νομισματικό μονοπόλιο και το εκδοτικό δικαίωμα, έστω και αν δεν εξέδιδε. Το αγόραζα απ' έξω. Αυτόματα ήταν σε θέση να εντοπίσει το πρόβλημα και να πάρει μέτρα. Και φυσικά πήρε το μέτρο αυτό. Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης ο Μάξιμος εκείνη την εποχή ήταν μέγας τραπεζίτης και πολιτευτής. Έτσι, και υπουργός κτλ. Βγήκε και είπε: Τι είσαι τρελή, τι κάνετε, ας πούμε αυτό το πράγμα, πληθωρισμός!
Και το απαντάει ο Βαρβαρέσος. Του λέει, κοίταξε να δεις, για να μπορέσει να υπάρξει πληθωρισμός, λέει, υπάρχει, λέει, μια θεωρητική δυνατότητα βεβαίως, εάν τα τραβήξουν τα λεφτά ο κόσμος, τότε τα ρίξει στην αγορά και αυξηθεί τρομακτικά η ζήτηση και υπάρξει σπάνης, δηλαδή μια σπανιότητα εμπορευμάτων. Τότε δημιουργείται πληθωρισμός. Λέει, αλλά αν κρατήσω εγώ την εμπιστοσύνη, που είναι το πιο πιθανό αυτό να συμβεί, τότε δεν υπάρχει λόγος πληθωρισμού και όντως αυτό συνέβη. Αυτό που είπε ο Βαρβαρέσος, ούτε ο πληθωρισμός υπήρξε, ιδιαίτερος τουλάχιστον, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και το εφάρμοσε η μικρή Ελλάδα σε εκείνες τις καταστάσεις, σε τόσο άγριες καταστάσεις. Εντάξει. Μα δεν είναι αυτό το επίπεδο στο να. Αυτό στο να. Λοιπόν. Ναι, ναι, βεβαίως. Δεν το συζητάμε και τον Εμφύλιο. Και μάλιστα τον Βαρβαρέσο τον βάλανε στην τράπεζα της Ελλάδας ξανά στον Εμφύλιο, γιατί ο ξενοπόδος Ρόδας δεν δέχτηκε να υπηρετήσει από αυτή τη θέση το εμφυλιακό καθεστώ. Παραδείγματος του και ο ιδιωτικότατος, έτσι δεν μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για κανένα παραστάτη, μιλάμε όμως, δεν ήθελε να είναι, να σφάζει τον κόσμο από κάτω να κάνει ο άλλος σταθεροποιητική πολιτική. Λοιπόν, και αν έλαβε ο Βαρβαρέσος. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος, αυτή είναι η διαφορά, ρε παιδιά, που λέμε το εθνικό νόμισμα. Όταν έχεις εσύ το εκδοτικό δικαίωμα, έχεις επιλογές. Όταν δεν το έχεις, πάπαλα, δεν έχεις δυνατότητες. Πώς το δέχτηκε όταν εξάσκονται που ήταν σε ενδοσυνέκας. Μα δεν τον ενδιέφερε. Η Βρετανία δεν παρενέβη. Η Βρετανία τότε τον ενδιέφερε να πληρώνουν τα δάνεια. Τα πλήρωνα. Δεν είχαν λόγο να παίρνουν. Και μιλάμε για μια εποχή όπου δραστικά περιορίστηκε το εξωτερικό εμπόριο της χώρας και οι συναλλαγές της, γιατί με αυτό τον πόλεμο αποκλείστηκαν αγορές, έτσι. Κλείστηκαν, δημιουργήθηκαν τείχη, απομονώθηκε μάλιστα και η Γερμανία και η Βρετανία και κυρίως η Βρετανία στις λεγόμενες ουδέτερες χώρες εφάρμοσε εμπορικό αποκλεισμό. Η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις τρεις κινήσεις, θα μου πεις φτώχεια, φτώχεια, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για μια ευνομούμενη πολιτεία όπου ο εργάτης ζει καλά, αλλά παρόλα αυτά νομισματικά και δημοσιονομικά ισορροπούσε. Ήταν γερμανόφιλος ή αγγλόφιλος ο Βαρβαρέσος? Ούτε ίδιος ξέρε. Ούτε ίδιος. Στο όνομα από το προσωπικό του μυρολόγιο, μεταξύ δηλώνει φασίστας και ομοειδεάτης με τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι. Και μάλιστα τους κατηγορεί όταν έγινε η επέμβαση, ο πόλεμος δηλαδή, η εισβολή, τους κατηγορεί γιατί ένα σύντροφο επίσανε να λέει ένα συντροφικό καθεστώς. Από πού και ως πού ένα όμοιο καθεστώς, καθεστώς αντικομμουνιστικών και αντικεφαλοκρατικών, χτυπήθηκε από μοηδή καθεστώς. Και τους θεωρεί προδότες, του ιδεώδους, έτσι. Από την άλλη μεριά όμως, στη συνέντευξη που δίνει δύο μέρες μετά της 22ης, νομίζω στις 30 του μήνους, δίνει στους αντιπροσώπους του ξένου τύπου, στην ΕΣΥΕΑ, τους μάζεψε ο ίδιος. Τους λέει, κοιτάξτε μάγκες, έχω τη δυνατότητα να σας απαγορεύσω να γράψω οτιδήποτε. Αλλά σας καλώ εδώ να σας δώσω εγώ τη δική μου άποψη. Αυτό το λέει. Και όταν εξηγεί γιατί είπε το όχι, αρνήθηκε δηλαδή το τελεσίγραφο, λέει πρώτον, δεν θα παρέμενα σε θέση μου ούτε μισό λεπτό. Θα μετρώγανε οι Εγγλές και ο Βασιλιάς. Και δεύτερον, η Ελλάδα χωριζόταν, λέει, στα τρία. Αυτό που θα καταλάβαναν οι Ιταλοί εισβολείς. Το υπόλοιπο λέει που θα πέραν οι Εγγλέζοι. Θα το πέραν οι Εγγλέζοι, όπως ακούσαν οι Εγγλέζοι, και ένα τρίτο λέει που θα το πέραν οι κομμουνιστές. Και οι κομμουνιστές τώρα, 2000 ήταν και ήταν στα μακρονήσια και στα. Η ιστερική του φαντασίωση. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό ότι στη συνέντευξή του, που δικαιολογεί το όχι του, έτσι, δεν λέει κουβέντα για πατριωτισμό, για πατρίδα, για υπεράσπιση του πατρίου εδάφου. Κουβέντα απλά, οι σχετισμοί δύναμης. Εγώ θα χαρά την εξουσία, δεν θα το συγχωρούσε ο ελληνικός λαός το καθεστώς 4 Αυγούστου. Τέτοια λέει. Που σημαίνει δηλαδή ήταν κεροσκόπος του κερατά. Και γι' αυτό ο Κουφαντάρης μετά έλεγε το πολύ ωραίο, ήταν ο μόνος Έλληνας που μπορούσε να πει ναι και είπε όχι. Για λάθος λόγους μας είπε σε καλό. Ναι, και τους δικούς του λόγους. Είναι όπως ο Αλέξης. Εξαρτάται. Είπε όχι. Είπε όχι. Είπε ο λαός το όχι, ελπίζοντας ο Αλέξης να πει ναι. Και το έκανε ναι μετά. Αυτή είναι η διαφορά του με τον Μεταξά. Είναι χειρότερο από τον Μεταξά. Ναι. Αν και εδώ που τα λέμε, ο Μεταξάς προετοίμασε το ναι. Είπε όχι, ενώ έχει προετοιμάσει την Ελλάδα για το ναι. Και μάλιστα στο προσωπικό του ημερολόγιο, σε κάθε μεγάλη νίκη του ελληνικού στρατού, Πόγρατς, Κοριτσά, Αργυρόκαστρο κτλ., σημείωσε
σε σημείο αντί εκεί που έβγαινε ο λαός έξω, στο κράβγαζε, γινόταν χαμός, πανηγύρια κτλ. Στο προσωπικό του ημερολόγιο γράφει, με απασχολεί πολύ πώς θα τέλειωσε αυτός ο πόλεμος και τι θα γίνει, Παναγία μου, και τι θα γίνει και αυτό και πώς αυτό πάλι προχωράμε μπροστά, κακώς προχωράμε μπροστά. Κάτσε ρε πάνω. Δηλαδή μια σημείωση να πει μπράβο ρε, γεια, κοίτα ρε παιδί μου το περίμενε, αυτό που λέει κατόπιν εορτής λέει ο Παπάγος στα βιβλία του. Άλλος αρχιστράτηγος. Αρχιστράτηγος αυτός, ούτε μια φορά δεν πάτησε στο βέλο. Έχουμε και 28η. Επικατοχής αυτά τα χαρτονομίσματα μετά χάσανε μεγάλη αξία. Εάν σκεφτείς ότι στο τέλος της κατοχής είχαμε 2.500 πληθωρισμό την ημέρα. Οπότε αυτή η κίνηση που έκανε με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, τι νόημα είχε. Ο δικημαστής ήταν πληθωρισμός. Μετά αλλάξαν τα πράγματα του 41. Είχαμε κατοχή. Κατοχή. Στην κατοχή η Εγγλέση, συγγνώμη, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί εξέδραν τα δικά τους νομίσματα. Με συναλλαγμαγές ισοτιμίες που αποφασίσαν σε ημερήσια βάση οι ίδιοι. Τι γίνεται, μέσω της ισοδία, τυπώνανε σε ένα κολόχαρτο το δικό τους χαρτονομισμό και το ταλάσσανε με την δραχμή. Το φαντάζεσαι, να τυπώνω εγώ το δικό μου και να βγαίνω έξω να κάνω συναλλαγές με το εθνικό χαρτονομισμό που κυκλοφορεί, σε ισοτιμία που αποφασίζω εγώ και να παίρνω και δέστα πάνω. Πληθωρισμός, δεν γίνεται χαμός. Μας κατακλέψανε, δεν είναι δηλαδή. Εκεί βοηθήσαν όμως και οι ντόπιοι. Πάντα βοηθάνε οι ντόπιοι. Εδώ διάβαζα τώρα τελευταία έτσι ετοιμάζω κάτι για την 28η. Διαβάζω αποσπάσματα από τους δοσύλλογους. Εάν διαβάζει τους δοσύλλογους τον οικονομικό απολογισμό του Υπουργού Οικονομικών της Δοσυλλογικής Κυβέρνησης Τσολάκοπουλου Λογοθετόπουλου. Ήταν και στη ΡΑΕ και στο ΡΑΕ του Κοτσαμάνη. Νομίζεις ότι πετούσε η Ελλάδα στην Ελλάδα. Το τι επενδύσεις, το τι γινόταν. Και λες καλά ρε διάβολο, εγώ άλλα ξέρω, τι λέει αυτός. Γραμμένο 48 βέβαια, έτσι. Και χάρη σε εμάς, και γίνανε αυτά τα έργα. Και τα άλλα, κάτσε εδώ, τρελαίνεσαι. Είναι σαν να ακούσεις υπουργούς οικονομικών σήμερα. Και να νομίζεις ότι πετάει η Ελλάδα σου. Και να ψάχνεις και να δεις τα στοιχεία για τα βλέπεις, ας πούμε, ξέρετε, τις αναφορές που έχουν βγει και όλα αυτά τα πράγματα. Και να είναι η καταστροφή της καταστροφής. Και ιδιαίτερα για τη Χούντα. Ποιος. Μιλάμε για το κατοχή. Όχι, ήταν άλλη περίπτωση. Όχι, το ακούσα ως προπαγάνδα στο έργο. Καλά μου δεν είναι. Πολλά ακούς, γιατί δεν μεταξά δεν ακούς. Ο Μεταξάς που νίκησε, εδώ δεν μεταξύ, εγώ φταίω σε μεγάλο βαθμό, είμαι ο πρώτος που έβγαλα στον αέρα την υπόθεση Γιούπη. Το 36-39, δηλαδή το ότι οι νομικοί που κατόρθωσαν ας πούμε, να αποσώσουν την πληρωμή δανείου από το Βέλγιο. Και κάποιοι στο διαδίκτυο το πήραν πάνω σαν νομική του Μεταξά. Δεν διάολε. Καταρχήν η υπόθεση ξεκινήσει πριν το Μεταξά. Η νομική ομάδα, όπως συνήθως συμβαίνει σε διεθνή φόρμα, το ελληνικό κράτος, που αδιαφορεί παντελώς, είναι κάποια νομική ομάδα η οποία το φτάνει μέχρι τέλους, μέχρι το 39. Είναι επιτυχία του Γιούπη και της ομάδας. Είναι και εκτιμή ταχύτητα δηλαδή. Όπως συμβαίνει συνήθως, το ελληνικό κράτος αδιαφορεί πλήρως τη διεθνή σου σχέση. Αδιαφορεί πλήρως. Το χρέωνε κάποιο κακομοίρι, τρέχει αυτό, δεν τρέχει. Φέρνει αποτέλεσμα, δεν φέρνει, είναι δικό του θέμα. Λοιπόν, και διαφέρει την κυβέρνηση. Αν διαβάσει το ημερολόγιο του Μεταξά, τη πράξη τη κυβέρνηση, τα στοιχεία, ούτε που ασχολήθηκαν με την υπόθεση του Βελγίου. Ασχολιόντουσαν με το πώ θα πληρώσουν του Εγγλέζου. Πάλι μα τα λεφτά οι Εγγλέζοι. Το προσωπικό ημερολόγιο. Μα έχουν καταδύσει μοντιστρούλε. Στο Σιμόπουλο, στον Βρετανό, στον Έλληνα, προσεχθεί στο Λονδίνο. Είμαστε οι χειρότεροι των Βαλκανίων, λέει, με τον τρόπο που μα συμπεριφέρονται οι Εγγλέζοι. Λέει, γιατί όταν πα στην Βουλγαρία και στην Τουρκία, έτσι συμπεριφέρονται εκεί. Ναι, ρε μαλάκα δεν είχαν μεταξά εκεί. Έπρεπε να του απαντήσει ο Σιμόπουλο, αλλά δεν το απαντήσει. Λοιπόν, τέτοια ξεφτύλα. Αυτοί ασχολούνται με το πώ θα πάρουν τα αποθεματικά του ΙΚΑ και τα δημόσια ταμεία, πλήρω του Βρετανού και του Γάλλου. Και οριζόταν μια νομική ομάδα στη Γενέβη για το πώ θα βγει το δικαστήριο υπέρ του ελληνικού κράτου. Και δεν βγήκε υπέρα. Απλά είπε το δικαστήριο, ρε παιδιά, βρείτε τα. Μα ασχολείται με. Και οι δύο έχετε δίκιο. Και εσύ που λες τα λεφτά σου. Και ο άλλο που λέει δεν έχω να συμπληρώσω, δεν πρέπει να πεθάνω δηλαδή να συμπληρώσω. Και οι δύο, βρείτε τα. 39. Λοιπόν, και αυτό χρησιμοποιήθηκε ξανά νομικό προηγούμενο κτλ. Αλλά γι' αυτό λέω να τα μαθαίνουμε όπως είναι, γιατί το διαδίκτυο είναι θωροποιός δυνάμει. Έρευνα σε βάθος, να το ψάχνουμε το πράγμα το συγκεκριμένο.
που στέκεται καθαρά σε κάθε έργο. Λοιπόν. Ανοίχθηκαν ποτέ οι θηρίδες, νομίζω σε μία περίπτωση η τροποποίηση ανοίχθηκαν οι θηρίδες με ποτέ. Ποτέ. Και δείχνει και ο Πόλη μία όχι, τότε. Όχι, οι θηρίδες των τραπεζών, λέω. Οι θηρίδες των τραπεζών ανοίχθηκαν επί κατοχής μόνο επιλεκτικά, ανάλογα με τις οικογένειες που χτυπήθηκαν. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι δοσύλλογοι Εβραίοι υποδείξαν στους Ναζί ποιες είναι οι θηρίδες των οικογενειών των Εβραίων που μαζεύτηκαν από τους Ναζί και εκτελέστηκαν ή χάθηκαν στα Ντάχαου, στα Άουσβιτς κτλ. Είμαστε η μόνη χώρα που οργανώσαμε, αλλά δεν επιτελέστη, δίκη δοσυλλόγων Εβραίων. Εβραϊκές οικογένειες, οι οποίες έδρασαν υπέρ των Ναζί, λειτουργήσαν ως δοσύλλογοι για τους δικούς τους ανθρώπους, πρώτα για κύριοι, αλλά και για Έλληνες και για Χριστιανούς. Έγινε διαδίκη, προσπάθηκε, διεκόπη και βεβαίως αν δει κανείς τα ονόματα, τα επώνυμα των εβραϊκών οικογενειών, είναι το σημερινό κεντρικό Ισραηλικό Συμβούλιο. Πολύ. Κατά τη γνώμη μου αυτοί δεν ήταν Εβραίοι, ήταν σιωνιστές. Οι δηλώσεις του Νετανιάχου έχουν βγάλει καμία ανακοίνωση. Όχι, ποιος να βγάλει. Γιατί να βγάλει. Από καλό παιδί. Εδώ ο Σαμαράς είπε ότι λέει, έχουμε λέει χιλιετηρίδες σχέσεις λέει, με τον Ιωάννη του Εβραίου. Τι είναι χιλιετηρίδες σχέσεις. Είμαστε από την εποχή της Βαβυλώνας. Αλλά δεν είναι την άκουσε τη δηλώση του Νετανιάχου. Πες την αδέλφου. Όσον αφορά το ημάμι ο οποίος προκάλεσε ουσιαστικά το κύκλο να εκδείξει τον πόλεμο στους Εβραίους. Αυτό είχε λέει και σε δίκτυο. Ο ημάμις δηλαδή προκάλεσε το κύκλο για να σφάξει τους Εβραίους. Μάλιστα. Πότε είναι αυτό. Πριν τρεις μέρες, δύο παρεστερίες, δύο ώρες. Χθες, συνήθεια. Ναι, γιατί κάνουν ένα καινούργιο μουσείο για το δεκάπτωμα. Για τέτοιες ιστορίες. Για να πιάσει το μέσο Αμερικανάκι. Ο πόλεμος έγινε για τους Εβραίους. Απευθύνεται στο Ισραήλ. Εντάξει, ποιος το πιστεύει. Στο Ισραήλ το πιστεύει. Δεν πάω το πιστεύει. Εντάξει, ψυχιατρική. Εδώ σου λέει ότι προκάλεσε ουσιαστικά το ολοκαύτωμα Παλαιστίνιος. Είναι πολύ πιο άμεσα. Υπήρξε επαφή και υπήρξε και αυτό και στη δίκη του Άιχμαν. Είχε ακουστεί τότε που είχε στήσει ολόκληρη η ιστορία του Εβραϊκού. Είχε ακουστεί για τον ημάμ και ήταν γνωστό για το στοιχείο και προσπαθούσαν να το συνδέσουν και με τον Άιχμαν. Δηλαδή, μου συγκεκριμένο. Λοιπόν, άλλο. Εγώ έχω σκεφτεί να κάνω για την κρίση του 1873-95. Την παγκοσμία εννοεί. Από πού ξεκίνησε. Πρώτα θέλω να το δω λίγο ιστορικά. Μετά να το πει και να το δω ιστορικά, δηλαδή πώς ξεκίνησε όλο από... Βασικά από ό,τι έχω ακούσει. Έχω ακούσει ότι ξεκίνησε από το χρηματιστήριο της Βιέννης. Και να το πω πώς ξεκίνησε. Κατέβεσε το Τσόλβεραϊ, εκεί. Η Νοσβατική Ένωση που υπήρχε στα γερμανικά κράτη. Που τότε συμμετείχε το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία. Τσόλβεραϊ. Η Νοσβατική Ένωση κατέρευσε μέσα από το χρόνο. Και μετά κατέρευσε. Αλλά εννοούσα εγώ μια βιβλιογραφική. Δηλαδή, επειδή ακριβώς δηλαδή το έχω ψάξει να το βρω μόνος μου και δεν έχω βρει τίποτα, γι' αυτό δεν θα το κάνω. Ξεκινήσουμε το Corpse Pound, η εποχή του κεφαλαίου. Αναφέρεται πάρα πολύ αναλυτικά στα ιστορικά δεδομένα της κρίσης. Θα δεις εκεί και η βιβλιογραφία και μετά το ψάχνεις. Αγγλικά φαντάζομαι ξέρεις. Λοιπόν, μετά το ψάξεις το διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένη βιβλιογραφία για αυτή την κρίση θα δεις ότι έχει ο Ρόστοου, έχει μια εξαιρετική αυτογραφία σχετικά με την κρίση, αυτή την κρίση. Σε οικονομικά πανεπιστημιακά περιοδικά, αλλά να τα βρεις. Θα έχει αναφέρεται και ο Hobsbawm. Αν δεν θυμάμαι καλά, έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά η εποχή του κεφαλαίου από το MIT ή το MIET. Δηλαδή το MIET. Το MIET. Ναι, λοιπόν, οπότε μπορείς να το βρεις και στα ελληνικά. Αλλά αν το έχεις στα αγγλικά, ακόμη καλύτερα στα αγγλικά στο τότε.